Φαγώθηκες, φαγώθηκες. Μίλα και μίλα. Μίλα και μίλα. Παίζει πολύ και μίλα και αχλάδια. Μίλα, άντε να μιλήσω. Να δεν καταλάβεις, δασκαλάκι. Δασκαλάκι, λέει, μίλα, μίλα. Παίζει πολύ ώρα το σήμα. Λέει, μίλα. Το... Εντάξει, ωραία, άντε να μιλήσουμε. Να δούμε τα πούμε. Καλημέρα, ορίστε. Πάμε να τελειώσουμε. Πάμε να φύγουμε. Τι εσύ, πώς έρθει, πια να αλλάξει. Πες την Αναστασία να έρθει, να φύγουμε μαζί. Να σε πάω κι εγώ που θέλεις. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Δεν μασάμε τίποτα. Λέει, τελευταία μέρα του καλοκαιριού, λέει. Άκουσα σήμερα το πρωί από τους κορυφαίους καιρολόγους στην Ευρώπη. Και η άλλη εβδομάδα μέχρι στάνταρ, μέχρι και Παρασκευή, Σάββατο, είναι καλοκαιρινή. Μη μασάτε. Μία, εγώ ξέρω παρέα, μία φίλη, με, κανονίζει με τις φίλες της, παντρεμένες, αυτοί χωρισμένοι, παντρεμένες οι άλλες, για να κάνουν τρίμερο. Θα κάνουμε. Μη ρωτήσετε πού, στη Χαλκιδική εννοείται. Στη Χαλκιδική. Δεν δουλεύει το μυαλό να πάνε καβάλα, στη Χαλκιδική. Εντάξει. Άρε, μια καβάλα, ρε, εσύ, ένα. Καλημέρα στην καβάλα, ρε. Καλημέρα, ρε, καβαλιώτησες. Καλημέρα, καβαλιώτες. Καλημέρα, αστέρια. Πολάρα, πολάρα, ατελείωτη. Με τις τρελές παραλίες. Την πανέμορφη ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, αδέρφια. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. Παρασκευήλα μύρισε. Παρασκευήλα, έτσι έλεγε ο Άκης, ο Σαχισλόγλου. Είχε πει μια-δυο φορές να ήμασταν μαζί εκπομπή. Μύρισε Παρασκευήλα. Σωστό, ωραίο. Σωτήρη Δασκαλάκη έχω σήμερα. Ένα ακόμη πρωινό μαζί μου, Σωτήρης Δασκαλάκης. Θα χαρώ πάρα πάρα πολύ. Περιμένω μία απάντηση σχετικά με το Σωτήρη σήμερα το βράδυ. Πού την περιμένεις, θα ρωτήσει κάποιος, στο στρίδιμο του φέστιβαλ. Εντάξει. Θα χαρώ πάρα πάρα πολύ αν η απάντηση είναι θετική. Ειλικρινά, θα χαρώ πάρα πάρα, πάρα πολύ για το Σωτήρη, όχι για μένα. Και για μένα, όταν δίνεις χαρά, παίρνεις χαρά εσύ διπλή, πιστεύω. Εκτός αν το κάνεις για κάποιον άνθρωπο αγκαρία, δηλαδή το κάνεις, άστο, αν το κάνεις υποχρέωση αγκαρία, μην το κάνεις κιόλας. Εντάξει, εκεί δεν το ψάχνεις κιόλας βέβαια. Αν το κάνεις αγκαρία, δεν λες, έτσι δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Μόνο αν είναι κάποια υποχρέωση. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Αλλά με το Σωτήρι, πραγματικά δεν το θεωρώ υποχρέωση, το θεωρούσα, θα ήμουν και τραγικός αν το θεωρούσα υποχρέωση. Είναι η εκπομπή με λάτια, με αλάτια και με λάδια. Δεν είναι τρόικα αυτό. Είμαστε μια τρόικα, μια δόικα. Παπαδόπουλος, όποτε θέλει, έρχεται, ξυρίζεται, κάνει τίσσερα φωτογραφίες που τις έχει βρει ο Σωτήρης, τις παρουσιάζει σε άλλους ότι είναι δικές του. Δηλαδή είναι τα πράγματα τραγικά, σαν αρχείο δικό του κτλ. Δεν μου αρέσουν τέτοια πράγματα εμένα, αυτά που κάνει ο Παναγιώτης. Λέει ιδέα κουρε, θα αφήσω λέει μαλλιά. Αυτά το βλέπουν άλλη μέρα κουρεμένο. Αυτά δεν μου αρέσουν. Εγώ θέλω κάτι να το λες, να το στάνταρ, να είσαι εκεί. Τα αφήνεις μαλλιά. Πώς είπε, θα αφήσω κοιλιά και αφήνει κοιλιά όντως. Στα μαλλιά, στα μουσια, σε αυτά δεν το. Δεν μου αρέσουν αυτές οι αστάθειες, να πω την αμαρτία μου. Οπότε ο Σωτήρης δίνει λίγο το χαλάκι μας να ακούσουμε για να πάρω μια ανάσα, να βολέψω εδώ πέρα τα ταραβέρια που έχω. Γιατί έχουμε και τρεις διαγωνισμούς σήμερα. Όχι έναν, όχι δύο. Τρεις ζωή να έχουν. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τους διαγωνισμούς μας. Διαγωνισμούς μας. Γιαβορίδης Σπύρος είναι κοντά μας, ο χορηγός μας, και είπε, επειδή του ξυγιόμαστε πάρα πάρα πολύ ωραία και πιστεύει ότι και οι ακροατές έχουν πορωθεί, τι κάνει ο Γιαβορίδης ο Σπύρος. Ο γνωστός Σπύρος, έτσι ο Γιαβορίδης. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Δίνει δώρο σε έναν τυχερό ακροατή αυτή την περίφημη σίτα με την οποία σας πρίζουμε εδώ και περίπου 10 μέρες. Δηλαδή, την πλισέ σίτα, η οποία είναι προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη για όλες τις πόρτες και την οποία ως προσφορά την έχει μόνο 120 ευρώ. Σου λέει, ας πάρει ένας ακροατής για να δει τι παίζει, έτσι, και να κάνει διαφήμιση, ρε παιδί μου, στον κύκλο του, ο ακροατής. Λοιπόν, από τον Γιαβορίδη, τον Σπύρο, μία σίτα πλισέ, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη. Αξίας 120 ευρώ. Ο νικητής, η νικήτρια, δεν θα δώσει 120 ευρώ, θα την κάνει κούτρα από την εκπομπή μας. Γιαβορίδης Σπύρος, κάτω τούμπα, Επταλόφου 31. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Θα βγάλουμε ένα νικητή. Στην κλήρωση θα μπουν οι σωστές απαντήσεις. Ποιο είναι το πιο άσχετο, παράτερο, ατέριαστο δώρο που έχει προσφέρει άνθρωπος σε συνάνθρωπό του. Το πιο άσχετο, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Βοηθάω, γιατί είναι τρομακτικά αόριστο ακούγεται. Έγινε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, την αγαπημένη, προψέ. Το έδωσε άνθρωπος σε συνάνθρωπό του. Προψέ έγινε. Δεν είναι κάτι που έγινε πριν 25 χρόνια. Μας πει τώρα, Ασλαμά, τι μας λες τώρα και μας τρελάνεις. Είναι το πιο άσχετο δώρο που έχω δει εγώ να δίνει άνθρωπος
σε συνάνθρωπό του. Εντελώς τελείως άσχετο. Δηλαδή τώρα τι να πω, να δώσω εγώ στο. Τι να δώσω στο Σωτήρι, τι να κάνω, να πω κάτι άσχετο. Είναι τόσο άσχετο που δεν μπορώ να σκεφτώ. Να πω κάτι που άμα πω και προσβλητικό. Να πάω δώρο στο Σωτήρι ένα φόρεμα. Όχι να πω πάρτο για την σύζυγό σου που γιορτάζει. Εκεί θα είναι, θα πει μπράβο, Μάρι, ευχαριστώ, το δώσω. Ναι, και να κάνει και αλλαγή αν θέλει κτλ. Για το Σωτήρι. Δεν είναι ότι μπορεί να το θεωρήσει προσβολή. Προφανώς θα μου πει, φίλε, πού κολλάει αυτό με μένα. Τι είναι αυτό, με έχεις δει ποτέ εμένα με φόρεμα. Ειλικρινά, τόσο άσχετο που θα θεωρούσα ότι αν εμένα ο Σωτήρης μου έκανε δώρο χτένα, θα ήταν πιο σχετικό, ειλικρινά. Μπορεί και να μη στράβω να κιόλας. Τώρα ανάλογα με κολαντρίζει, θέλει να με ειρωνεύεται. Ναι, βρε, είναι άσχετο. Α, προψέ. Ναι, το είπα. Προψέ. Έγινε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, το έδωσε άνθρωπος δώρο σε συνάνθρωπό του. Δεν έχω ματαδεί πιο άσχετο δώρο, ειλικρινά. Το είδα σε φωτογραφία και έπεσα κάτω από τα γέφυρα, χτυπιόμουνα. Λέω πρέπει να τον ειρωνεύεσαι τον άλλον. Ειλικρινά. Μουσική Σωτήρη, για να πάμε τώρα στον τρίτο διαγωνισμό. Λοιπόν, Σωτήρη, θέλω όμως άλλο χαλί, ρε φίλε. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Άλλο χαλί θέλω. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα μπαίνει. Έχουμε αυτό το πρωινό της Παρασκευής, το κόλλημα. Τώρα μπαίνει. Δεν μπορώ να το δω. Άιντε. Έτσι, welcome to the gay bar. Πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Τι έχει να γίνει αύριο το βράδυ. Πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Τι έχει να γίνει αύριο το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Welcome to the gay bar. Οι Electric Six κατευθείαν από τον Detroit έρχονται στην καρδιά τη στοχομάνα Θεσσαλονίκης. Και η εκπομπή Μελάδια και Αλάτια σου προσφέρει τρεις μονές προσκλήσεις για αύριο. Τρεις μονές για την Κυριακή. Τι άλλο να κάνει για σένα. Δέκατο Street Mod Festival, όχι το μουσικό γεγονός της χρονιάς, το γεγονός της χρονιάς για την Θεσσαλονίκη, για ολάκερη τη Βόρεια Ελλάδα, στο λιμάνι της πόλης, στο Fix Open Air. Multiplex, τρελό line-up, πραγματικά ονειρικό line-up, δίνουμε τρεις μονές προσκλήσεις για το Σάββατο, τρεις μονές προσκλήσεις για την Κυριακή, για να απολαύσεις ονόματα όπως, γιατί πολύ απλά, ο Λίμπερο είναι μέσα στα μεγάλα γεγονότα, ο Λίμπερο 107,4. Απόψε, Phil Campbell and the Bastard Sons, Therapy, Doggy Dog, τι να πω, πλένω το στόμα μου με ανθόνερο, Jaja the Cat, Villagers of Ioannina City, πιστοί ακροατές οι δύο στη Θεσσαλονίκη όταν σπούδαζαν εδώ στην πόλη μας, Vodka Juniors, η πιο Αμερικανοί Αθηναίοι της Ευρώπης, Ναξάτρας, Ταυτισμένος Λάθος, Μπαίλτσα, που ο ένας μου στέλνει χαιρετισμού στον Τζαλτίδη, που κολλάει από τους Μπαίλτσα τώρα, λέει Αριανός είμαι, μη χειρότερο. Επειδή μπαίλτισε με τον Άρη, προφανώς, στείλε χαιρετισμού και στον Τζαλτίδη και φυσικά το Σάββατο, Electric Six, με το λατρεμένο Gay Bar, κομμάτι που ξέρω ότι λατρεύει και χορεύει και ο Χρύσανθος, Real Mackenzies, Godfathers και για την Κυριακή τι να πω, Marky Ramone, Talco, Ocean Wisdom, Lion Eyes, Locomondo, Μωρά στη Φωτιά. Ο Σαλβαδόρ μίλησε πριν περίπου 2 μήνες εδώ στο Σταύρο τον Γκόλκα. Σαλβαδόρ στον Γκόλκα τώρα, τέλος πάντων. The Last Drive, Night Stalker, λατρεμένα αρνάκια προς κοινό. Κάνε το άλλη μια φορά. Λατρεμένα αρνάκια, κάνε το άλλη μια φορά. Έτσι, έτσι, παλικάρι μου. Πάνος Φραγιαδάκης, Void Droid. Χαμός, τρελό διήμερο πραγματικά, αυτό για το οποίο δίνουμε προσκλήσεις. Απόψε είναι η δεύτερη βραδιά, οι νικητές βγήκανε. Χαιρετώ τα παιδιά που χθες το βράδυ στην πρεμιέρα με χαιρέτησαν, βγήκανε φωτογραφίες μαζί μου, καμία αναφορά στο Τζαλτίδη, όλοι εστίασαν σε μένα. Να είναι καλά τα παιδιά, με συγκίνησε, έμαθα άρθρο με το οποίο δάκρυσε κόσμος στο Sports DNA. Ναι, έμαθα άρθρο να το βγει. Ναι, μου επιτρέπεις. Ναι. Ναι, μου επιτρέπεις το άρθρο να το διαβάσω εγώ, στον αέρα. Να το διαβάσω μπορώ, έτσι. Θα το διαβάσω εγώ, όχι, θέλω από την αρχή να το διαβάσω, προς Θεού, όχι το, εντάξει. Άρα ανεβαίνω πάνω σε λίγο, έτσι και το διαβάζω, ξεκινάω από την αρχή. Δεν θέλεις. Ωραία, το διαβάζω μέχρι εδώ που έχεις αναφορά για μένα. Μέχρι εκεί, ωραία, το από εδώ μέχρι, εντάξει, το διαβάσω. Είναι το άρθρο με τίτλο «Μπαμπά ήρθαμε», που ανέβασε στο Sports DNA ο
Χρήστα Τσουσαλτίδη. Σε λίγο αυτό. Λοιπόν, τρεις μονές προσκλήσεις. Τι θέλω από εσάς. Κάνετε κάτι πάρα πολύ απλό. Πληκτρολογείτε FM. Αφήνετε κενό. Γράφετε όνομα και επώνυμο. Γράφετε σίτα για τον νέο διαγωνισμό. Την απάντηση τη σωστή. Ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Και για το Street Mode Festival, πολύ απλά ονοματεπώνυμο και δίπλα φεστιβάλ με την ένδειξη όμως Σάββατο ή Κυριακή. Για να μην κουράζεστε, σαν μόνο φτάνει. Και εκεί φτάνει. Η Σίγμα Αλφα ή Κάπα Ύψιλον. Για ποια από τις δύο μέρες θέλετε. Τρεις μονές για Σάββατο, τρεις μονές για Κυριακή. Δείτε το πρόγραμμα, μην το λέω τώρα άλλο ξανά. Έτσι. Το Σάββατο Headliners Electric Six και Real Mackenzie's, περήφανοι Καναδοσκοτσέζοι. Godfathers, υπερήφανοι Βρετανοί, δεν σχολιάζω. Samsara Blues Experience από τη Γερμανία. Παύλος Θεός Παυλίδης και B-Movies. Δεν μιλάμε για Αγγελάκα, μιλάμε για Παύλο Παυλίδη εδώ πέρα, έτσι. Punks Romana, δεν σχολιάζω. Planet of Zeus, δεν σχολιάζω. Ευθύμης, Μυθριδάτης από ημισκούμπρια. 63 High. Και πάμε στην Κυριακή, Marky Ramones Bleedrick, ο μόνος επιζών από τους θεούς Ramones. Οι Ισπανοί, η Τάλκο, Ισπανοί δεν είναι, Μεξικανοί, Ισπανοί νομίζω. Λοκομόντο, Μωρά στη Φωτιά, Last Drive, Άγνωστος Χειμώνας, Joker, Old School Rednecks, έχει το, αρνάκια. Δεν το πιστεύω ότι τα αρνάκια ακόμη υπάρχουν, δεν το ήξερα ειλικρινά. Νόμιζα ότι έχουν διαλυθεί τα αρνάκια οριστικά. Τεράστια μπάντα, τεράστια λατρεμένη αρνάκια. Θεός χωρές τον ντράμερ του, τον Αντώνη Πρωτονοτάριο, που έφυγε από καρδιά σε ηλικία 25 ετών. Δεν έχω σχόλια. Οπότε εσείς ξέρετε, κανονίστε. FM και ενώνομα τεπώνυμο. Για γράφετε φεστιβάλ σα ή κι, Σάββατο ή Κυριακή. Αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, Σωτήρη, άσε να παίζει το κομμάτι αυτό. Πάμε το κομμάτι αυτό. Διαβάζω μέχρι κάποιο σημείο το άρθρο του Χρήστα Τσουσαλτίδη. Δεν συνηθίζω να γράφω επί προσωπικού, λέει ο Χρήστατος. Έτσι ξεκινάει. Για να είμαι ακριβής, συνηθίζω να μοιράζομαι κυρίως ραδιοφωνικά στιγμές του Χρήσανθου. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, οι στιγμές αυτές ήταν κυρίως χαράς. Γάμοι, γεννήσεις, βαφτίσια. Παρών σε όλες τις καλές ή άσχημες στιγμές στη ζωή μου, ο σπουδαιότερος άντρας. Αυτός που για όλους μας είναι ο πιο σημαντικός στη ζωή μας, ο πατέρας. Νιώθω και έτσι είναι. Ότι έχω υποχρέωση να γράψω. Καλός ή κακός, ο Άρης για τη δική μου ζωή είναι σημείο αναφοράς. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας και δεν έγινε όταν αποφάσισα να γίνω δημοσιογράφος. Από πιτσιρίκος στην Παπαναστασίου, το κίτρινο και το μαύρο έγινε βίωμα. Στο Χαριλάου πρωτοπήγα, αν θυμάμαι καλά, 4 ή 5 χρονών, κρατώντας το χέρι του μπαμπά. Στο μπάσκετ, μάλλον πηγαίναμε πιο νωρίς, αν κρίνω και από δύο στολές. Σαν το Άρης που έχω με τον αδερφό μου. Στην αρχή παίζαμε και εμείς μπάλα, χαμηλά στην κερκίδα, με κουτάκια φλόρινα. Με συγκινή έχω παίξει άπειρες στιγμές, άπειρες φορές στο Καθατζόγλιο, ακόμη και με κουρσάκια. Θυμάμαι στο Ηρακλής Πάο και 1-3, μετά το τρίτο γκολ έπαιζα με τα κουρσάκια μου. Είδες τον γκολ του Κούι, μου έλεγε, και εγώ θυμόμουν τον γκολ που έβαλα στα άλλα πεντάχρονα που παίζαμε. Όταν έγινα 10, άρχισα να νιώθω. Μαξιλαράκι, στρόγγυλο κίτρινο και μαύρο. Του παππού Χρύσανθου ήταν. Πρόσεχε, μην το χάσεις, έλεγε και πάλι ο μπαμπάς. Εγώ δεν καθόμουν όμως στον κόλο μου. Πήγαινα όρθιος πίσω από κάτι κάγκελα που από κάτω κάθονταν κάποιοι κύριοι με στυλό και χαρτί και έγραφαν σε Έλληνα ξύλινο πάγκο. Γεια σου, Ροβουλώνη. Δημοσιογράφοι. Ομάδα. Με Βούτσοφ προπονητή. Σαλαμάνοφ και Ιγνάτοφ. Δεν βλέπω Χαΐρη, έλεγε ο μπαμπάς. Σοφός ο μπαμπάς του. Γιατί πάμε τότε, έλεγα εγώ. Τι λες ρε, γιατί είμαστε Άρης. Για τον Άρη πάμε. Μετά από λίγα χρόνια, ψιλοείδαμε και Χαΐρη και μπάλα. Ο μπαμπάς πήγαινε πλέον με τους φίλους του στα επίσημα. Κάθε χρόνο διαρκεία στα VIP. Εγώ με τον αδερφό μου, μεταγραφή στην Τρία. Κασκόλ, θύρα Τρία τα καλά παιδιά. Έτσι έγραφε με τον Super 3 να γεννιέται το 1988 και να γιγαντώνεται χρόνο με τον χρόνο μαζί με το παδικό κίνημα του Άρη. Ένα μάτς είδαμε στην 2. Το πρώτο με προβολής. Άρης Χαποέλ Μπερσεβά 3-1. Μετά γίναμε δημοσιογράφοι. Με το νου μου. Ήθελα πολλά ψωμιά ακόμα. Υπήρξε και πρώτο μάτς.
παρέα με τον Αλέξη Τσαρούχα στο ρεπορτάζ της Αττικής Μακεδονίας Τράκης. Άρης Χαραυγιακός 9-0 για το κύπελο, το πρώτο μάτσο ως ρεπόρτερ Άρη. Ο μπαμπάς εκεί. Θυμάσαι τότε που έβλεπες τον μπάγκο με αυτούς που έγραφαν για τον Άρη. Όταν χαιρετήσαμε τον κολλητό του και νονό μου, Βασίλη Σιάπκα, του φώναζε τον Αύγουστο του 99 να σηκωθεί να πάνε να δούνε τον Άρη. Και εκείνη τη στιγμή, με όλα όσα είχαν ζήσει μαζί από μωρά παιδιά, η τελευταία τους κουβέντα ήταν για τον Άρη. Με μπαμπά τον Κυρχρίστο και νονό τον Βάσο, πώς να μην γίνω Άρης. Βέβαια, δεν ήταν όλα καλώς καμωμένα. Ο δημοσιογράφος δεν κάνει πάντα το ρεπορτάζ που του αρέσει. Έχω κάνει και ΠΑΟΚ και Ηρακλή και ό,τι θες επί σειρά ετών στον Α και σε διάφορα site ανταποκριτής και σε εφημερίδες. Και το έκανα 100% επαγγελματικά. Μέχρι να επιλέξω και πάλι 100% επαγγελματικά να υπηρετώ αυτόν τον σύλλογο και ένα ρεπορτάζ με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, παίρνει το κύπελο με Ολυμπιακό. Και εγώ είμαι ο μοναδικός ανταποκριτής του Α στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνω στα ρεπορτάζ και μιλάω για την κατάκτηση του τροπέου. Ο Κυρχρίστος όμως δεν καταλάβαινε από τέτοια. Στην Τούμπα μεγαλώσαμε και μας είχε με φανέλες του Γκάλι και του Γιαννάκη στο 23ο Δημοτικό Άνω Τούμπας. Μετά το ματς γυρίζω σπίτι. Κλειδί από μέσα, σύρτης και χαρτί κολλημένο. Εισαγωγικά. Να πας να κοιμηθείς στην Τούμπα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα χρόνια περνούσαν και σταδιακά δεν με έπαιρνε αυτός για να πάμε στο γήπεδο, αλλά εγώ για να τον πάω. Το διαρκείας όμως διαρκείας και πάντα VIP. Έκραζε η κυρία Στέλλα. Καλά ρε Χρήστο, αφού ο Χρύσανθος μπορεί να σε βάλει τζάμπα, γιατί δίνεις 2,5 χιλιάρικα. Η απάντηση ήταν απλή και κάθετη. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Για τον Άρη. Και γι' αυτό δεν έμπαινε και άλλος κανείς τζάμπα. Παιδιά, ούτε τον πατέρα μου δεν βάζω. Δεν το πίστευαν, αλλά αυτός και εγώ ξέραμε και αυτό ήταν αρκετό. Δεν μου έδινε τίποτα περισσότερη δύναμη που τον έβλεπα να φουσκώνει από περηφάνεια όταν του έλεγαν. Άκουσα τον Χρύσανθο στο ραδιόφωνο, τον είδα στην τηλεόραση, τον διάβασα στην εφημερίδα. Ο μόνος λόγος που στενοχωριόμουν, όταν διάφορες αλητίες και ψέματα γράφτηκαν και υπόθηκαν, τότε που ήθελε ο ίδιος να πάρει τηλέφωνο και να πει για το δικό του τζιπ που είχε αγοράσει το 2005, αλλά άκουγε διάφορους αλήτες να λένε δημόσια ότι μου το έδωσε η ΠΑΕ. Δεν το έκανε, γιατί πάντα ως μικρασιάτης, μάγκας και περήφανος, τρελαινόταν, αλλά με άκουγε. Να έρθουν σε μένα να τα πουν, αλλά και μου τα έχωνε για τον κάθε Ντελόρτε ή Γκρασιάν που έρχονταν. Δεν έχει πλέον σημασία να πω για ποιους ανθρώπους με είχε προειδοποιήσει. Θα πω μόνο ότι ναι, είναι αυτοί που και εσείς σκεφτήκατε. Ταλαιπωρήθηκε ο μπαμπάς τα τελευταία χρόνια. Μαζί με τον Άρη στα Τάρταρα, αλλά έβλεπε R3. Ρωτούσε αν θα βάλει ο ΤΕ ή Νόβα για το αν θα δείχνουν τον Άρη. Πολύ μπινελίκη με τις ομάδες που έβλεπε. Την μπάλα που δεν έβλεπε. Τα έλεγε στο καφενείο με τον ένα και μοναδικό Ντίνο Μπαλί, όσο πήγαινε μέχρι την τελευταία διετία να πάρει την κάτω βόλτα. Τις μισές και παραπάνω μέρες του χρόνου ήμουν στα νοσοκομεία, αλλά πλέον διάβαζε Άρης είσαι. Άκουγε All About Άρης on air στον Λίμπερο. Βάλε ρε Σίκα Ναβοσκόπουλο, τι είναι αυτά που παίζει τον Ντάμπα Ντούμπα. Αυτός ο Ασλαμάς το πρωί είναι σαχλός, αλλά πρέπει να είναι καλό παιδί. Σε ξεφωνίζει με αγάπη. Τους είδε όλους στην βάφτιση της Μαρίας. Όρθιος βγήκε φωτογραφίες και ας μην μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Το ένιωθε, αλλά δεν ήθελε και αυτός να το πιστέψει. Πάνε να πάρεις φανέλα στο Χρήστο και θα σου δώσω αυτό και εκείνο και το άλλο για τα παιδιά. Έφυγες και ακόμα δίνεις και θα δίνεις. Τα είπες στην κυρία Στέλλα. Όλα για τα παιδιά. Και εμείς να θέλουμε τόσα πολλά να σου πούμε και πλέον να μην μπορούμε. Να δώσουμε. Τα είχες όλα με τα εγγονάκια σου. Δεν ήθελες τίποτα άλλο. Ένα καπέλο ζητούσες κάθε φορά που παίζαμε Ευρώπη από την τοπική ομάδα ή τον αντίπαλο. Ρώμα σου πήρα, City, United. Μόνο μελανό σου σημείο ότι υποστήριζες τους αχώνευτους. Ατλέτικο, Ρεάλ, Φιωρεντίνα, Λεβερκούζεν, Κολονία. Και έβαζες πάντα του Άρη.
ειδικά το δερμάτινο με το 10 του κόκε. Αυτό θα φοράω κι εγώ πλέον. Έφυγες και το μόνο που σου έδωσα και πήρες μαζί σου ήταν ένα κυτρινό μαύρο κασκόλ. Έγραφε 1914. Αυτό ήθελες. Η μανούλα γεννήθηκε το 14, έλεγες. Και έφυγες, αφού πρώτα περίμενες να δεις μια τζούρα Άρη. Την ζητούσες στον τέλος την κυρία Ελένη. Μια ζωή περάσατε απέναντι από το Χαριλάου. Ναι. Αυτά. Δεν έχω σχόλια. Μάλλον θα συνεχίσω το άρθρο του Χρυσανθού. Το ότι σε συγκίνησα είναι σημαντικό. Το ότι συγκινήθηκες εσύ. Γιατί μου γίνησαν, μου ήρθε 83-300 βιώματα, μωρέ. Εκεί που έλεγες, που λες με τα κουτάκια που παίζεις κάτω, με έχω εικόνα καφτατζόγλιο να παίζω. Αυτό δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός. Σε εκείνο Σωτήρι. Ναι. Αυτό δεν είναι ένα πραγματικό τέτοιο. Ναι. Το βίωμα του καθενός θα γίνεται και δικό σου βίωμα. Χρήσατε ή μίλα λίγο ή να σηκώσει μουσική. Να μιλάω λίγο. Ο Χρήστος. Τι να πω. Ο Νίκος, ναι, ξέρω. Λοιπόν, τι, θα αλλάξει μικρόφωνο. Παπά, σαντουιτσάκι. Νομίζω δεν ακούγεται καλά. Τι, ποιο δεν ακούγεται. Το μεσαίο δεν ακούγεται καλά πλέον. Και αν είμαστε τρεις θα κάνουμε. Αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε το καλώδιο. Ναι, αλλά το δεν ακούγεται πρέπει να το διορθώνουμε, όχι απλά να το αφήνουμε. Και θα κάνουμε. Θα βάλουμε τον Παοξή να μιλάει στο μεσαίο. Σωστό. Και θα είμαστε ήσυχοι. Από Δευτέρα θα έχουμε. Τι, Παοξή. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν θέλει να έρθει κανείς. Καλώδιο θα έχουμε. Δεν θέλει να έρθει κανείς. Τέλος. Πάρα πολύ. Θα φέρουμε ένα φίλο μας τότε. Εντάξει. Okay. Σωτήρη, δυναμώνεις για το χαλί μας. Σαν να μην το ακούω καθόλου εγώ. Στο 2 είμαι τώρα, μπράβο. Εντάξει, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αδέρφια. Μην μου θα ξαναπείς όλα τα ονόματα. Όχι, ποια ονόματα. Όχι, ρε, όχι, μάτια μου. Όχι, εντάξει, θα κάνουμε εγώ και μην τρελαθούμε κιόλα. Θα κουράσει κι εγώ. Λοιπόν, καταρχάς η χαρά είναι πολύ μεγάλη γιατί έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση στο διαγωνισμό για τα γυαλιά ηλίου Opticon Express. Είναι ο φίλος ο Λάκης. Εντάξει, λέει μόνο το όνομα. Και τι όνομα, το Λάκης, το υποκοριστικό λέει ο άνθρωπος. Μπαίνει στην κλήρωση. Έτσι, οι διαγωνισμοί είναι τρεις. Δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ποιο είναι το πιο άσχετο δώρο που έχει δώσει άνθρωπος σε συνάδελφό του τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια στην Ευρώπη. Έγινε στην Ελλάδα, βοηθάμε, προψέ. Έγινε προψέ. Εγώ το είδα εψέ. Απλά λόγω του μάτσου του ΠΑΟΚ. Τώρα να βάζω τώρα αυτό εδώ πέρα χθες, θα με κυνηγούσατε κι όλοι. Ήταν και ένα κομπί κακό, δεν το σχολιάζω καν. Θα ήταν ό,τι πιο αντιεμπορικό, ας πούμε. Ποιο είναι το πιο άσχετο δώρο. Δηλαδή θεωρώ πιο σχετικό το να μου δώσει εμένα, ας πούμε, σήμερα ο Τσαλτίδης δώρο μια χτένα. Να πει σου φέρα μια χτένα, έτσι με αγάπη, πάρτιν. Θα το θεωρήσω πιο σχετικό. Εντελώς τελείως άσχετο. Το είδα και φρίκαρα. Πραγματικά. Λοιπόν, ο διαγωνισμός ο ένας είναι αυτός. Δίνουμε μία σίτα, αυτή τη σούπερ σίτα, για την οποία σας πρίζουμε εδώ και 10 μέρες. Από ο Σπύρος ο Γιαβορίδης τη δίνει, ο χορηγός μας. Ο ένας από τους χορηγούς μας. Πλισέ σίτα για όλες τις πόρτες προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη. Μην κολλάς στο τύπο. Ωραίο δώρο. Ναι. 120 ευρώ το δίνει ως προσφορά. Είναι πολύ πιο πάνω η αξία της, έτσι. Ως προσφορά το δίνει 120 ευρώ και δίνει σήμερα σε έναν νικητή, έναν ακροατή τυχερό, δίνει μία σίτα δώρο. Φυσικά και είναι κοντά μας, που είμαστε, εδώ, ο Διαμαντής Catering, δεν το σχολιάζω, που διοργανώνει πάρτι από ένα άτομο, αν θες να κάνεις πάρτι με τη μοναξιά σου, έως και συνέδριο και πάρτι με 3.000 άτομα, εταιρικές εκδηλώσεις και γενικά πάσης φύσης εκδηλώσεις. 18ο χιλιόμετρο ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου, τηλεφωνική επικοινωνία 2310-530-525. Κτήμα Αγέρινο και αυτό κοντά μας για ξεχωριστές δεξιώσεις γάμου, βαπτίσεων, γέματα συλλόγων και πάρτι. Το κτήμα Αγέρινο καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Εκεί είχα τη χαρά να δω έστω από κάποια απόσταση τον gentleman, πατέρα του Χρύσανθου. Και αυτό φυσικά, 18 χιλιόμετρο ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου, μια πραγματική όαση για την δεξίωση των ονείρων σας, το κτήμα Αγέρινο. Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους, μεγάλη γιορτή σήμερα, η κατάθεση της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου και πάλι χρόνια μας πολλά, κατά κάποιο τρόπο γιορτάζουμε Δέσποινες, Μαρίες, Παναγιώτιδες, Παναγιώδες κλπ, Ηρακλήτου, Φιλεόρτου, Αϊβάν και Διαδόχου. Αϊβάν. Για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό που λέμε πάντα η ημέρα της ψύχρεμης κρίσης. Πέρασε πια μια ολόκληρη μέρα. Περιμένω από τους φίλους του ΠΑΟΚ να βγουν να σχολιάσουν τη συνάντηση Ιβάν Σαββίδη-Μαρινάκη.
Αυτό όμως είναι παραμύθι, εσύ χρήσε όμως είναι μαϊμού, τα λέει. Να μας πούνε αν είναι μαϊμού. Όμως είναι παραμύθι αυτή. Δεν βλέπω να τα λέει μόνο ο Νικόλας, που δεν ξέρει τι λέει. Όχι, φίλε, υπάρχει άρθρο στη ζούγκλα. Ναι. Δεν είναι άρθρο το Τρεχαγυρευόπουλος. Ναι, του Νικόλα. Το οποίο, η οποία ζούγκλα έγινε σημαία πέρσι γιατί ξεφώνιζε τον Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό ναι. Ναι. Και υπάρχει ένα άρθρο ολόκληρο κατεβατό ότι συναντήθηκαν εκεί και τα λοιπά, ναι, σε ξενοδοχείο στο Σοφιτέλ, νομίζω. Λέει πού, τέιτε, δε. Και δεν έχω δει από χθες το απόγευμα, είναι. Στο Σοφιτέλ, Σοφιτέλ. Και σε παρόμοιες περιπτώσεις έβγαινε ο ΠΑΟΚ και τα διέψευδε. Έβγαινε ο Καραπαπάς και διέψευδε. Ναι. Τώρα δεν έχει βγει ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Καραπαπάς. Μήπως συνονοήθηκαν να μην τα διαψεύσουν, ναι. Λέω ότι δεν ξέρω. Η συνεννόηση είναι διαρκή και εδώ και πολλά χρόνια. Όχι, μήπως τα λέει μόνο ο Νικόλας, ο οποίος Νικόλας. Απλά, απλά είναι ωραίο να πετάμε τουρμπίνες. 30 Αυγούστου φτάσαμε, δανεικό Άρης από τον Ολυμπιακό δεν πήρε. Όπως όλο το καλοκαίρι γράφανε. Λένε τώρα αυτό με το Σιώπη τώρα είναι. Έλα, και πλήρωσε και λεφτά ο Άρης. Πώς, αφού είπε Αποστόλης από την Αγγλία, τον άκουσα εγώ στους Αγόρα. Λέει αυτά. Ο Αποστόλης από την Αγγλία έλεγε ότι να είναι από την Αγγλία. Διότι ακριβώς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ομάδα του είναι αυτή που έχει τα κολλητιλίκια με τον Μαρινάκη, παρά τα όσα τους κάνανε. Και παρά το γεγονός ότι 30 χρόνια τους έχουν εκπαιδεύσει εδώ να μισούν τον Ολυμπιακό, 30 χρόνια μια χαρά είναι με τον Ολυμπιακό. Βαριά πράγματα λες τώρα. Βαριά, αληθινά είναι. Διαβάσαμε το άρθρο, τώρα συγκινηθήκαμε και τώρα λες βαριά πράγματα. Καλά, εγώ μια ερώτηση έκανα. Ρε. Ναι, εντάξει, ωραία. Και τους είπα να βγουν να πούν την άποψή τους. Ναι. Μπορεί να πούν γουστάρουμε. Ναι. Μπορεί να πούν είναι ψεύτες, όχι είναι ψέματα. Ναι. Εγώ δεν είπα, δεν ήμουν μπροστά στη συνάντηση. Αλλά υπάρχει δημοσίευμα σε ένα από τα μεγαλύτερα site στην Ελλάδα από χθες και δεν υπάρχει μια διάψευση. Άρα συναντήθηκαν. Εσύ πώς το βλέπεις. Εσύ πώς βλέπεις το αν συναντήθηκαν. Τι σημαίνει αυτό. Κάτσε, είναι αυτή η συνάντηση που λέγαμε και πέρσι. Λέγανε και για πέσου. Για πάει επισκέψη στο σπίτι του Μαρινάκη. Αυτή εκείνο δεν είναι. Δεν είναι. Άλλο εκείνο. Εκείνο ψιλοδιαψεύστηκε. Ναι, εκείνο ήταν unofficial, ας πούμε. Ίσως κάπως έτσι. Μήπως ήταν unofficial εκείνο και αυτό είναι πιο official. Εκείνο δεν είχαν μεσολαβήσει όσα μεσολάβησαν. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα μας πει ο ρεπόρτερ αν συναντήθηκαν. Τώρα... Θα μας πείτε εσείς για τη συνάντηση, Ιβάν Μαρινάκη, έχετε λεπτομέρειες. Αμέσως μετά, δεν έχετε ιδέα. Δεν. Με αυτός είναι ο Παπαθεοδόρου και τον Παπαθεοδόρου και τον Γαλατσόπουλο. Βάζει σε δύσκολη θέση τώρα τον νεαρό ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Δεν είναι καθόλου νεαρός. Έγινες πιεστικός. Δεν είναι καθόλου νεαρός. Τι είναι, ρε φίλε. Κάνει πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ. Άρα, εγώ τι είμαι, τρίτη νεαρός λογής, ένας ρεπόρτερ ο οποίος ξεκίνησε πέρσι. Ναι. Ένας ρεπόρτερ που κάνει 10 χρόνια ρεπορτάζ, ραδιόφωνο κτλ. Δεν καθόλου νεαρός. Κάτσε, φίλε, άμα έρθει δίπλα του, ο Ντίνος Καραμητρούσης. Δεν είναι νεαρός ο Νίκος. Τι είδαμε τον Νίκο τώρα, το προσωπικό το στεναχωρήσω. 10 χρόνια ρεπορτάζ δεν είναι καθόλου νεαρός. Κάνεις 10 χρόνια ρεπορτάζ εσύ. Πόσο χρόνο είσαι, Ερθίδιο. Είσαι 30, Νίκο. Εδώ κάνει 8 ο Παπαδόπουλος, ρε, που είναι 27,5. Είναι 8 χρόνια ρεπόρτερ. Άσχετα αν εσείς τον βλέπετε πιο ενεργό τα τελευταία 2-3 χρόνια. Να, εντάξει, οκ, ωραία, ρε παιδιά. Ωραία. Δεν είναι καθόλου νεαρή ρεπόρτερ. Ναι. Είναι ίσα-ίσα. Μετά τον Λάκη που μπαίνει για τα γυαλιά, βρήκε το δώρο ποιο ήταν το ατέριαστο. Θα πει και ο Λάκη Τζόουνς. Ναι, μήνυμα από τον Ρωμανίστα που μας ακούει κάθε πρωί και θέλω να του ζητήσω ένα μικρό συγγνώμη. Φοβόμουν πως παρεξηγήθηκε. Που απάντησα στο μήνυμά του το προθεσινό, Ρωμανίστα, χίλια συγγνώμη, δεν σε πήρα από τα μούτρα, γιατί είχα λίγο ύφος, δεν ξέρω, νιώθω λίγο τύψης, σε λατρεύω, το ξέρεις. Σε λατρεύω, το ξέρεις. Ειδικά εσένα σε λατρεύω. Mm. Και εκτιμώ κάποιον που είναι στη Δυτική Αττική και ακούει όλη μέρα, σου με λίμπερο και ειδικά ακούει εμάς κάθε πρωί. Που μπορεί να ακούσει με 100 άλλα ραδιόφωνα εκεί της Αθήνας. Για τους Βρετανούς παίκτες στο εξωτερικό που με έστειλες. Συγγνώμη, δεν είχα κάτι με σένα, έτσι. Απλά. Ήμουν πιο πολύ θυμωμένος με τον Μπέκαμ και με τον Ανρί. Όχι με σένα, έτσι. Λέει ο Ρωμανίστα, εκτός κλήρωσης, μάλλον λες σωστό. Ναι. Μπράβο, αυτό είναι. Αλλά δεν μπαίνεις, το παιδί είναι από την Αθήνα. Ρε εσύ Ρωμανίστα, εγώ σου είπα να σου δώσουμε γυαλιά. Γιατί ανεβαίνεις πάνω Θεσσαλονίκη και μας έχεις δει εδώ πέρα, ήρθες και με γλυκά, μας γνώρισες. Εντάξει, οκ. Okay. Για νενάρα μια ζωή και ροκ, ο Σίμος μπαίνει για street mode Σάββατο, να σε καλά. Παιδιά, έχω κουραστεί να ακούω από γιαννιώτες ότι ακούν την εκπομπή. Στο λόγο μου. Στο λόγο μου. Τώρα πέρα την πλάκα, έτσι. Στα Γιάννηνα και φέτος και πέρσι, πόσα άτομα με σταμάτησαν στον δρόμο, σας ακούμε. Και πολλά παιδιά φοιτητές εδώ. Και πολλοί που είναι από την παρέα των Villagers. Με ένα μεγάλο. Καταρχήν μας ακούνε ήδη οι Villagers. Κάθε πρωί ακούγαν και τον Παναγιώτη και εμένα. Και τώρα ακούν την εκπομπή όποτε μπορούν. Αλλά ειδικά όταν ήταν δύο φοιτητές. Έτσι, και τώρα κάνουν καριέρα σε όλη την Ευρώπη. Παίζουν παντού τα παιδιά να είναι καλά. Αυτό το ψυχεδελικό stoner rock το αμερικάνικο
με γιανιώτικο κλαρίνο. Τα παιδιά να είναι καλά, ας πούμε. Τώρα το έμαθα για τον πατέρα σου, Χρήσανθε. Εύχομαι καλό παράδεισο στον μπαμπά και καλή δύναμη σε όλους σας. Συλληπιτήρια, Ιταλός. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Ιταλό. Να είσαι καλά. Δεν είναι ο Γιώργος ο Ιταλός, είναι άλλος αυτός. Ο 722. Άλλος Ιταλός. Άλλος Ιταλός. Ναι, εκείνος είναι ο 523, ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Πάλι καλά που υπάρχετε και ακούμε τίποτα. Βάλαμε για Street Mond, λέει ο Ιωάννης. Έχεις μπει. Ιωάννη, σε παρακαλώ πολύ, βάλε τη μέρα. Σάββατο Κυριακή. Θα γίνει μπέρδεμα έτσι και θα χαθούμε. Θα ειλικρινά. Την καλημέρα μου στα παιδιά που χθες με χαιρέτησαν, με σταμάτησαν στο Street Mond και ακροατές που κέρδισαν, αλλά και απλά ακροατές. Χθες πολλοί κόσμος, εννοείται σήμερα και αύριο και Κυριακή θα πέσει ατελείο το ξύλο, δεν σχολιάζω. Λοιπόν, ταπεινή μου γνώμη, ένα μάτς κατέβηκε ο ΠΑΟΚ χωρίς προπονητή και το έχασε. Ένα μάτς. Δηλαδή του είπε η μοίρα, πάρε ένα μάτς χωρίς προπονητή και το έχασε. Έλειπε ο Μιρτσέα, τέλος ο ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να ακούσω από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κυρίως, ποια είναι η αγαπημένη σας λέξη στα αγγλικά από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Για μένα είναι μία. Κάθισα, τον είδα μετά τον αγώνα, μία είναι. Δηλαδή, ειλικρινά, ρε Ρασβάν, αν με ακούς, μπορώ να σου δίνω 10 ευρώ, παραπάνω δεν μπορώ, δεν έχω, κάθε φορά που τη λες. Ειλικρινά. Δηλαδή, να, ο Μάρτυρας Σωτήρης και ο Χρήστανθος. Κάθε φορά που τη λες, να δίνω 10 ευρώ. Εσύ που μας ακούς, ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη στα αγγλικά από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλες τις λέει μαγικά. Τις λέει ρουμάνικα. Αλλά μία είναι, πεθαίνω. Όπως με ποιαν πέθανα Σωτήρη, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς να λέει στα ελληνικά. Από Ντούσαν Μπάγεβιτς στα ελληνικά, ελληνική λέξη. Σήμερα είχαμε πάθος. Πάθος, τρελέ. Σήμερα είχαμε πάθος. Δεν υπάρχει. Λατρεμένος Ρασβάν. Ο Θεός να έχει καλά το Σάββα Θεοδωρίδη. Ο Θεός να τον έχει καλά, το Σάββα Θεοδωρίδη. Τι έλεγε πάλι χθες. Τελειώνει χθες ο αγώνας στο Τερφ Μουρ και είναι εκεί στον χώρο των δηλώσεων και λέει στον Δημήτρη τον Σπηλιόπουλο. Το ρωτάει ο Σπηλιόπουλος, λογικά το παιδί. Κύριε Θεοδωρίδη, πρόκληση για τον Ολυμπιακό, μεγάλη επιτυχία. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι, μακάρι να περνούσε χθες και ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Σάβα, σε προσκυνώ. Εμείς φέραμε 10 βαθμούς. Ναι, μακάρι να προσκυνώ. Τους βαθμούς μεταξύ τους έβαζε τι. Τα έβαζε τρίποντα. 3, 6, 9, 10. Κάνε 3 νίκες. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, οι βαθμοί στο ranking δεν είναι έτσι. Στο ranking δεν είναι, το ξέρω. Ναι, εντάξει. Ναι, μωρέ, εντάξει. Εμείς φέραμε 10 βαθμούς. Ναι. Αυτοί φέρανε. Ναι. Η ΑΕΚ έφερε 8. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ 5. Σάβα, να είσαι καλά. Έπρεπε να πει και με 2 μάτς λιγότερα. Δηλαδή. Αλλά. Έτσι είπε. Εγώ σου λέω τι είπε. Ναι, του πάω και 5. Πώς βγαίνουνε. Και εγώ τους μετρούσα. Περίμενε. Βασιλεία εδώ κέρδισες. Α, γιατί δεν μου βγαίνανε με ένα 5 του ΠΑΟΚ. Α, έβγαλε και 2 μάτς για να είναι 4-4. Λέω προφανώς. Α, από τη στιγμή που αρχίσατε να παίζετε στον ίδιο γύρο, το έβαλε. Α, γιατί όλοι ξεκίνησαν ένα γύρο μετά. Ορίστε, να υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει, Θεός. Ναι. Και στο τέλος, αφού λέει αυτά που λέει, λέει και ελπίζω Ολυμπιακός και ΑΕΚ να φέρουν βαθμούς στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ να μην φέρει κανένα. Δεν είπε, δεν υπάρχει. Να είσαι καλά, Σάβα, ειλικρινά τον έχει ο Θεός. Καλά, όλους τους ανθρώπους, έτσι. Τώρα δεν το λέω ούτε για κάνω πλάκα, χαβαλέ. Να τον έχει καλά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ότι συναντήθηκαν πριν ο Πρόεδρος. Αυτό χαμπάρι δεν είχε πάρει. Δεν το γνωρίζω. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον. Ναι, δεν το γνωρίζω. Εντάξει. Και εγώ με χαρά το βράδυ μπαίνω σπίτι γύρω στη 1 παρα 20, 1 παρα 10 και στέλνω μήνυμα στον Ζαγόρα. Γιώργο, βάλε τις δηλώσεις να ακουστούν του Σάβα. Μα αυτά ξεκίνησα, καλέ μου. Αγάπη μου. Ναι, λέω. Και κάτι. Το σοκαριστικό είναι εδώ. Εγώ από το μάτς Ολυμπιακού είδα τα τελευταία 20 λεπτά. 21 για την ακρίβεια. Είδα βασικά τα κόλλα. Και μετά είδα τα πάντα όλες τις φάσεις. Τις είδα όλες, τα πάντα όλα. Και πολύ καλά και ξανά και από κάμερες άλλες και επαναλήψεις. Το μάτς είναι για το ημίχρονο μπορούσε να λήξει, ας πούμε. Για πλάκα 3-0. Άντε 3-1. Για πλάκα δεν υπάρχει. Αυτά που χάνουν οι Άγγλοι δεν υπάρχουν. Ρε Βόουξ. Περήφανε Ουαλέ. Έλεος. Ρε Βίντρα. Αυτός ο Βίντρα τι είναι. Δώσαν λέει για να τον πάρουν του ποπού τα λεφτά. Αυτά που κάνουν στην Αγγλία. Ρε. Ναι, δηλαδή. Τα δύο που χάνει.
Το ένα που το στέλνει στα πουλιά, καλά είναι λίγο, δεν είναι τόσο εύκολο. Του έρχεται η μπάλα, είναι ψηλά και πρέπει να εκτελέσει γρήγορα, αλλά τόσο ψηλά εγώ δεν την έστελνα. Τόσο ψηλά. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay, okay. Και ούτε το λέω με κακία για τον Ολυμπιακό, έτσι. Μην στραβώσουν τον Ολυμπιακό που με ακούνε. Αλλά λέω σαν ποδοσφαιρικά. Δι' αυτά εδώ πέρα, αν τα είχαν ο Ηρακλής, θα ήμουν τώρα λιπόθυμος. Δεν ερχόμουν σήμερα. Πραγματικά δεν ερχόμουν σήμερα, ειλικρινά. Πραγματικά. Τι χάνουνε ο Κόρκ, χάνει ο Μπάρνς. Καλά, βέβαια εκεί δεν πάτε τα χάνουνε, γιατί έχουν τουλάχιστον 5 φάσεις που περνάνε χιλιοστά από το δοκάρι. Λοιπόν, χίλια μπράβο στον Γιώργο Θαναϊλάκη που μας υπενθύμησε ότι υπάρχει αριστερό κάθετο δοκάρι. Γιατί υπάρχει και το αριστερό οριζόντιο δοκάρι. Γιώργο, να είσαι καλά, καλημέρα. Πάει αυτό. Επανέρχομαι σε Σάβα Θεοδωρίδη. Συγγνώμη, αυτό που είπε Χρύσανθε για την έδρα, το άκουσες? Οι παίκτες μας είναι λεβέντες, γιατί είδατε τι τραβήξανε εδώ. Η Τούμπα, ο Χρειά μπροστά τους. Αφού σε κάποια φάση ήταν κάτι γιαγιάς και χειροκροτούσανε με δύναμη. Συγγνώμη, Τερφ Μουρ, Πέμπτη βράδυ, UEFA, το μισό ήταν άδειο. Τι σου κάνανε οι άδειοι? Συγγνώμη, Arsenal PAOK, εκείνο το αλίστου μνήμης 1-1. Ποιο άγρι είναι τη Σάββα, δηλαδή που δεν κάναν τίποτα οι άνθρωποι. Τι... Συγγνώμη, σε ποιο αγγλικό γήπεδο γίνεται Τούμπα στην Ευρώπη, στο Europa League, να ξέρω. Μη χειρότερα, και λέω, τι τους κάνανε. Ούτε δείχνει κάτι κυριλά τους, ωραίοι, γιαγιά, παιδιά, εγγόνια με φανέλα. Μία κυρία γύρω στα 75 με φανέλα Μπέρνλεϊ. Χειρότεροι άνθρωποι, τι κάνανε οι άνθρωποι. Και δίνουν τους Ολυμπιακούς, να, ου, να, αυτό το ελληνικό, ξέρεις, που τα κάνανε όλοι οι Έλληνες, έτσι. Έλα και οι Άγγλοι τα κάνανε, που τους είδα. Που κάνανε έτσι με τα δύο ναι, ρε, κάτσε, περίμενε, έρχομαι μέσα στο σπίτι σου, κάνω το 0-1, έχεις χάσει 30 ευκαιρίες και σου κάνω χειρονομίες, χέρια, πόδια, αυτά, τέτοια γεννητικά όργανα, περίμενε ρε φίλε, δεν κάνω κι εγώ τίποτα, κάτσε, περίμενε λίγο, δεν κάνω τα μισή τούμπα αυτά. Τα κάνανε. Πάνε οι Άγγλοι μέσα στην τούμπα και περίμενε, κάτσε. Και συγγνώμη, Σάββα, το λες σοβαρά αυτό? Η Τούμπα. Τόση ώρα ασχολούμαστε σοβαρά με το Σάββα Θεοδωρίδη. Ναι, είναι δηλαδή. Άστο, δεν είναι. Όχι, θα τρελαθώ τελείως. Ο άνθρωπος έχει και το θέμα του, άστο, έχει. Εντάξει, το Τερφ Μουρ. Να σου πω, τον πάμε τα χίλια. Τον πάμε τα χίλια. Ήμουν σίγουρος. Εντάξει. Και μακάρι τον προλάβανε και ως goalkeeper. Δεν τον προλάβα. Μου έλεγε ο μπαμπάς μου ήταν ένας καλός goalkeeper. Εντάξει, συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου. Ήταν ένας καλός goalkeeper. Όχι μεγάλος, ένας καλός. Εντάξει. Δεν είναι αυτό. Ότι το τερφ, μπροστά στο Τερφ Μουρ, ο Χρειά η Τούμπα. Θα τα παρατήσω όλα. Και το τρελό τώρα βέβαια, τι παίζει το Σάββατο, την Κυριακή. Μπέρνλι United. Πάω στοίχημα αυτή, με μία κεφαλιά και ένα σουτ, θα νικήσουν 3-1. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έργο με μένα θα γίνει. Με μία κεφαλιά και ένα σουτ, θα λήξει 3-1. Και θα στέλνω εδώ πέρα κάτι βλάκες το πρωί τη Δευτέρα μηνύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα λέμε εμείς, δεν χρειάζεται. Ναι. Θα βάλει ένα ο Barnes και ένα ο Cork. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να κάνει χατρικό Βίντρα με μένα. Να λιποθυμίσουμε. Να τα παρατήσουμε όλα. Τελείως. Εντάξει. Έχει ψωμί, σχολιάζεται και αυτά. Ό,τι τραβάει η καρδιά σας. Έτσι. Ναι. Α, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διαλυματάκι τώρα. Έχει Λουτσέσκου μετά. Ναι. Παντού έγινε θεματάκι κυκλοφορία φωτογραφίες και σε sites πολιτικά, κοινωνικοπολιτικά. Και σε εφημερίδες. Και σε κάποια, κάτι το νομίζω το έκανε και πρωτοσέλιδο, αν θυμάμαι καλά. Πολιτική εφημερίδα. Αυτά. FM και ενώνομα τεπώνυμο. Το σχετικό, τα σχετικά. Αποστολή στο 54526. Όταν μπούμε, ακούμε Λουτσέσκου. Έτσι, Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε λίγο η σύνδεση. Σωτήρη, σε λίγο, έτσι. Θα ακούσουμε Ρασβάν Λουτσέσκου. Εδώ είμαστε για όσο μέχρι να πάμε στην Τούμπα και στην συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη. Χρήστος Αλτίδης, η Δόικα σήμερα, Δόικα με λάδια και με αλάτια, τελευταία μέρα καλοκαιριού, χρονικά, ημερολογιακά έτσι, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται και πολύ πολύ καλός καιρός έως και την ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο, σίγουρα πολύ πολύ καλός καιρός, οπότε μάγκες κουράγιο, το καλοκαίρι ψηλά, τη σημαία του καλοκαιριού. Τρεις διαγωνισμοί τρέχουν. Με Γιαβορίδη Σπύρο τον ευχαριστούμε για την σούπερ προσφορά στους ακροατές μας. Με την προσαρμόσιμη σε όλες τις πόρτες ΣΥΤΑ αξίας 120 ευρώ με την προσφορά. Τόσο την δίνει ο Γιαβορίδης ο Σπύρος. Κοντά μας, δεύτερο ώρα εκπομπής φυσικά και Mr. Gold. Ποιότητα και απίστευτες τιμές. Άριστη ποιότητα και τρελές τιμές στον Mr. Gold. Στις ΙΚΕΣ Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ονειρική πίτσα, ντελιβεριά, 2310-62-85-86. Θα το πω άλλη μια φορά. 2310-62-85-86 για Mr.
Gold. Και φυσικά κοντά μας και οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Από χθες τον καλωσορίσαμε, επειδή το αυτοκίνητό σου είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σου ανάγκες. Πριν ανανεώσεις την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου, ζήτησέ μας μία προσφορά και θα το διαπιστώσεις. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com, όπως το ακούς, έτσι, margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. Νομίζω είναι πανεύκολο, 2130-278-279 για ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Injection service, πολλοί τρόποι για να πεις back υπάρχουν, ένας όμως για να τα καθαρίσεις. Injection service, καθάρισε τα back του βενζινοκινητήρα σου και έτσι απλά εξοικονόμησε καύσιμα και χρήματα. Απόλλωνος 18, στην κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού, εκεί βρίσκεται η Injection Service και διαδικτυακά στο injectionservice.gr. Λοιπόν, για τη σίτα γράφει σίτα, για τα γυαλιά πρέπει να απαντήσει σωστά για το πιο άσχετο, παράτερο, ατέριαστο δώρο που έχει γίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο και έγινε προψέ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, έτσι, νομίζω λίγο πολύ κάτι το έχετε πάρει χαμπάρι, τώρα θα το ψάξετε, θα το καλύψετε. Και τρεις μονές προσλήσεις για Σάββατο, τρεις μονές για Κυριακή για το 10ο επαιτειακό Street Mode Festival. Για όλα αυτά, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. 54526. Να πω τώρα, αν προλάβει κανείς να ανοίξουμε και τον κόβουμε στον αέρα, αν θέλει να βγει. Όχι, έτσι. Όχι, μην το κάνουμε, γιατί σωτή καλά λέει, σωτή, ναι, δεν έχει και νόημα τώρα να βγει και μετά από 40 δέντρα να τον κόψουμε, όντως δεν θα έχει και νόημα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Χρήστο, θες κάτι να πρέπει να διαβάζεις, να δεις. Επικίνδυνη πεζογέφυρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό το βλέπω. Καλά, έχει τέτοιε, άστο, εντάξει. Πού κατέβαινα προ Θεό, ένα σκουριασμένο πρώτη εβδομάδα. Πού ήμουνα, λέω Παναγιά μου. Ξεκίνησα να περνάω και έκανα το σταυρό μου. Κάπου στο κέντρο κιόλα. Πλάκα είναι ο τύπο που κάθεται κάτω από την πεζογέφυρα. Τον έδειξε πριν. Ο οποίο ήταν. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Βάλτε με, σα παρακαλώ, στην κλήρωση του Street Mode Festival ο Θανάσης, όνομα, ευχαριστώ. Ρε εσείς, με διευκρίνηση ημέρα, Θανάση, γράψε Σάββατο ή Κυριακή. Κυριακή, ο άλλος. Πάει στον Άρη, Σάββατο θέλει. Ναι, 4.43. Αυτός είναι, το ξέρεις, είναι Αριανός. Όλοι Άρης είναι. Σύνθορσον στον ΠΑΟ, γνώμη και λέει Street Mode. Πρώτον, για Street Mode, ονοματεπώνυμο βγάλε, δεν βγήκε και διευκρίνηση Σάββατο ή Κυριακή, δεν έχω ιδέα για αυτόν. Εγώ περιμένω να πάρεις μακέδα. Και όταν ανέβεις εδώ, να πάω στο ξενοδοχείο να βγω φωτογραφία μαζί του. Με εκείνα τα γκολ που βάζει και μας δίνει τον τίτλο. Με την Άστον Βίλα, με την απίστευτη κίνηση. Αυτό περιμένω. Φέρε μου μακέδα να έρθω στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού. Για Κυριακή, σωστά μπαίνει ο Κυριάκος. Ο Ανέστης γυαλιά σίτα είναι, λέει. Ορίστε. Άσχετο. Για σίτα σε βάζουμε, Ανέστη. Αλλά. Για το άλλο sorry που λες, άσχετο. Για το άλλο sorry δεν σε βάζουμε. Ναι, μα δεν είναι σωστό. Δεν είναι, ναι. Καλημέρα, το διάβασα με αυτό. Τώρα, Ρωμανίστα, μήνυμα για σένα πρωί-πρωί μου έστειλε ο Παπαδόπουλας. Ποια είναι η πλάκα? Όταν ανέβαινα εδώ για να δω στο Λίμπερο. Δηλαδή, πριν έρθει το μήνυμά σου. Για σένα, καθαρά. Μου το έστειλε δηλαδή γύρω στις 10 παρα 10. Ρωμανίστα από Περιστέρι. Λογικά στις 3 θα γνωρίζεις ότι 30.000 παόκια θα συναντήσουν τα αδέλφια τους, τους Κουκς, στη Ρώμη. Δηλαδή θα πάνε στη Ρώμη 30.000 παοξίδες. Έλα λοιπόν μαζί μας για να δεις τους κακόμοιρους από την περιοχή Λάτσιο να ρίχνουν κέρμα στην Φοντάνα Ντι Τρέβι. Φοντάνα Ντι Τρέβι, ωραίο τραγούδι ιταλικό. Κάνοντας ευχή να μην τους δούμε στο διάβα μας για τα προάστια εκεί στο Ολύμπικο. Μιλάμε, ο Παπαδόπουλας έχει παρανοήσει τελείως, έτσι. Μέχρι χθες κάτι έκανε, αλλά παρανόησε εντελώς τελείως από χθες. Α, θα χαζέψουμε, ρε παιδί, δεν υπάρχει αυτό. Ποιοι 30.000 παόξιδες? Η ΠΑΕΠΑΚ προσπαθεί να μας φημώσει και να καταστρέψει την εκπομπή μας. Δεν γίνεται να λέει 11 παρα 5 η ΠΑΕΠΑΚ και να είναι 10 και 10
για να μην έχουμε ροή εκπομπή και να μην λέμε για τον Ιβάν και τον Μαρινάκη. Ντροπή. Ντροπή. Κάναμε 12 η ώρα τη συνέντευξη. Έτσι. Θέλω να πω κάτι στην Ελένη με αγάπη σήμερα. Τι? Στον αέρα. Γιατί πάντα και στην Ελένη μιλάω με αγάπη. Πάντα. Σε κανέναν δεν μιλάω με μίσος και με χόλη. Θα πέσει το μπλουζάκι. Αποκλείεται. Δεν τη σπάει το μπλουζάκι το σημερινό. Θέλω να πω στην Ελένη. Θέλω να πω στην Ελένη. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Μόλις πήγε να σε ξεφωνήσει, έβαλες να. Δεν ξεφωνίζω. Όχι, δεν ξεφωνίζω. Φύγε, ξεκινάει. Πάμε, πάμε. Πάμε, Ρασβάν Λουτσέσκου. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία άπτονται της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντος για την ομάδα του Δικεφάλου. Μαζί με τον Δημήτρη τον Παπαμιχαλάκη, τον Γιάννη Πάγκο. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Στέφανε. Να συζητήσουμε. Ότι ενδιαφέρον υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον το παρόν, έχει ενδιαφέρον και το κοντινό χθες, έχει ενδιαφέρον και το αύριο. Είναι χρονικά πολυεπίπεδη η αγωνία για το τι θα μας πούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ένας από τους παίκτες της ομάδας, όπως συμβαίνει πάντα στις απευθείας συνδέσεις, σε μια δεδομένη μέρα που εκτός όλων των άλλων, εκτός των αγωνιστικών πραγμάτων στην ομάδα του ΠΑΟΚ, εκτός από την επομένη του παιχνιδιού με την Μπενφίκα, εκτός της σημερινής κλήρωσης του Europa League το μεσημέρι, για να μάθει και ο ΠΑΟΚ τους αντιπάλους του στους ομίλους, εκτός από την αναμονή του παιχνιδιού με τον Πανιόνιο στην Ασμύρνη, υπάρχουν και τα μεταγραφικά, που και αυτά συγκινούν και είναι λογικό, είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Υπάρχουν σημερινά δημοσιεύματα στην Πορτογαλία για ενδιαφέρον της Πόρτο Λισαβόνας για τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Υπάρχει στο ρεπορτάζ καταγεγραμμένο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Μάρκοβιτς. Υπήρξε και μια ανάρτηση πριν από λίγο του Πρίγιοβιτς στο διαδίκτυο, στον επίσημο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μια σπρώμαυρη σελίδα που έλεγε άσπρο και μαύρο για πάντα. Ναι, και είναι και ασπρόμαυρη φωτογραφία, δεν είναι έκτομη. Ναι, υπάρχουν διάφορα τέτοια, ότι ο Μάρκοβιτς της Λίβερπουλ, για τον οποίο γράφεται ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται, ότι έγινε ακόλουθος στο επίσημο λογαριασμό της ΠΑΟΚ στο Instagram. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ενώ ο ίδιος δείχνει μια επιλεκτική διάθεση το ποιος θα ακολουθεί και τέτοια. Υπάρχουν, αυτό είναι τι θέλει να πει ο ποιητής, δηλαδή αυτή η έκφραση. Ενδείξεις. Ενδείξεις, ναι, προφανώς. Απλώς το βάζουμε γιατί είναι πράγματα που γίνονται δημοσίως, δεν είναι encrypto. Οι προσωπικοί λογαριασμοί και τα social media είναι. Τους βλέπει όλος ο κόσμος, γι' αυτό και το αναφέρουμε. Είναι σημείο αναφοράς πλέον. Είναι τρόπος έκφρασης του κάθε ανθρώπου που έχει τον λογαριασμό να δείξει κάποια πράγματα ή να πει κάποια πράγματα. Τώρα, υπάρχουν επίσης και τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ που θέλουν να είναι δεδομένοι στο δανεισμό του Λαμπρού. Θα ξεκινήσουμε σε διακόπτη και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Ομάρ Ελ Καντουρί, ο οποίος έρχεται μαζί με τον Παναγιώτη Αρνιάδη από το τμήμα επικοινωνίας της ΠΑΟΚ για τις ανάγκες της μετάφρασης. Καλημέρα, good morning, Omar. Thank you for being here. Good morning, Omar. Are you there? Yes. Let me. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τον Omar. Ορίστε, Γιάννη. Απλώς να μας περιγράψει το πώς είναι το κλίμα στην ομάδα μετά τον αποκλεισμό από την Μπενφίκα και εν ώψη της συνέχειας. The first thing is to describe the atmosphere that we have inside the team after the loss against Benfica and before the Panionios game for the league. Oh, of course, everybody's sad. We hoped of a better result, but okay, we knew it could happen. And now we're already focused on the game of Sunday, because if we keep thinking about last game, Sunday's gonna be also a really difficult game. So, okay, passed. We're disappointed for us, for the fans, for everybody. But that's football. We tried until the end, and we didn't achieve what we hoped. Είναι λογικό να είμαστε στενοχωρημένοι. Ελπίζαμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε στους ομίλους. Δεν τα καταφέραμε, παλέψαμε ως το τέλος, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχει λοιπόν μια απογοήτευση, ωστόσο δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το τι έγινε στο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Είναι ένα παιχνίδι που ανήκει στο παρελθόν. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, το οποίο επίσης θα είναι πολύ δύσκολο. Επειδή ήταν ένα σπουδαίο ταξίδι, ποδοσφαιρικό ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε από τα μέσα Ιουλίου και έφτασε μέχρι πριν από τρεις μέρες, με πολύ σημαντικές στιγμές, τις νίκες και τις προκρίσεις επί Βασιλείας Σπαρτάκ Μόσχας, τι κρατάει, τι θέλει να κρατήσει πιο έντονα μέσα του.
It was a great summer journey for this qualifications of the Champions League, with great moments, with qualifications against Basel, against Spartak Moscow. If you could keep one particular moment, which would it be? Maybe the home game against Spartak, when we were losing 2-0 after 15 minutes, and we had a great reaction. It was also really big atmosphere at the stadium, so maybe it was one of the most particular for me moments. Then maybe in Benfica also, but I was not there, so I cannot describe it. But for me, it was the home game against Spartak. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό ήταν το εντός έδρας παιχνίδι με τη Spartak Moscow, όπου βρεθήκαμε να χάνουμε 2-0 στο 15ο λεπτό και είχαμε μια πάρα πολύ καλή αντίδραση. Ήταν επίσης εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ συνολικά ότι αυτό το παιχνίδι ήταν η πιο χαρακτηριστική στιγμή αυτής της πορείας. Θα έλεγα και το παιχνίδι στην Πεφέ, ωστόσο δεν μπορώ να σας το περιγράψω ακριβώς πώς είναι, διότι δεν ήμουν εκεί. Ο ΠΑΟΚ μέσα από αυτή την ιστορία, πώς μπορεί να βγει πιο ενισχυμένος, γιατί ναι, μεν υπάρχει μια πικρία που είναι απολύτως φυσιολογική για το ότι έφτασε τόσο κοντά, αλλά και πέρσι υπήρχε τέτοιο καιρό πικρία για τον αποκλεισμό γενικότερα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ακολούθησε μια εκπληκτική πορεία στις εγχώριες διοργανώσεις, ακολούθησε αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι. Γενικά δείχνει ότι κάνει βήματα μπροστά. Πώς αισθάνεται ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτό το πράγμα για να βγει ακόμα πιο ενισχυμένος στη συνέχεια? How do you believe that the team should manage this result and this disappointment, as you said, that we didn't go on to the Champions League group stage, in order to become stronger? Because last season, at this period of time, we had a bigger disappointment about being out of Europe from Östersund, and it followed one great journey in the Greek league in the cup. So how do we manage? Should we manage this? Oh, I think. Like I said, we have to be proud of what we did, because not a lot of people would think we will arrive at the last game of the playoffs for Champions League with this big opportunity. Okay, we're disappointed, but like you said, last year I think it was much was worse, because first of all it was for the Europa League, and was against a team that has not the same qualities as Benfica. So I think this time it's different. We're disappointed, but also proud of what we did. And we know our strength. We know what we can do. We know we can play against all the team and make good results. So I think after this game we're stronger, because we showed that we can play against big teams in Europe. Υπάρχει λογική απογοήτευση από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ωστόσο πρέπει να είμαστε και είμαστε υπερήφανοι για αυτό που έχουμε κάνει. Λίγοι περίμεναν ότι θα φτάσουμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League, και συμφωνώ ότι πέρσι ήταν χειρότερο, γιατί αποκλειστήκαμε από μια ομάδα η οποία δεν έχει την ποιότητα που έχει η Μπενφίκα. Αυτό που κρατάμε και θεωρώ ότι είμαστε ήδη δυνατότεροι από αυτή τη δοκιμασία των προκριματικών, είναι ότι μπορούμε να παίξουμε κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα. Έχουμε μια καλή ομάδα και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια απογοήτευση, αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Τι λέει? Μια τελευταία ερώτηση. Προφανώς. Ήταν η αντίδραση του κόσμου στο τέλος του αγώνα η καλύτερη επιβράβευση για τον ίδιο και για τους παίκτες του για την τεράστια προσπάθεια που κατάφεραν? Do you believe that the reaction of the fans that applaud you at the end of the game is the biggest win, let's say, from this games that we gave so far, and for this, after this result? Yes, was amazing, the reaction of the fans. Like I said, they were always with us on the six games, home and away, and they had they hoped really also to go to the Champions League. They were disappointed like us, but they show us that they're still with us, that we're all together. And it was really, really nice after the game, because normally you see this only in England, maybe Germany, in these countries like Italy, Greece, Turkey. It's a bit more difficult to see this, and our fans show that we have the best fans in Greece.
Η αντίδραση του κόσμου ήταν εκπληκτική, ήταν μαζί μας και στα 6 παιχνίδια και εντός και εκτός έδρας και μας βοήθησαν, μας στήριξαν. Ήταν και εκείνοι απογοητευμένοι γιατί ήλπιζαν όπως και εμείς να περάσουν στους ομίλους του Champions League. Ωστόσο η αντίδρασή τους ήταν για μας πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο δεν συνεχίζεται να το βλέπουμε σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Τουρκία. Είναι κάτι το οποίο είχαμε μάθει να βλέπουμε στην Αγγλία ή στη Γερμανία ίσως, οπότε για μας ήταν πάρα πολύ ωραία. Πώς περιμένει τώρα το Europa League και αν εν όψει και της κλήρωσης θα ήθελε μια ομάδα να την έχει μαζί στον όμιλο. How do you expect now this new European journey in Europa League and if you have any preference from the opponents before the draw? Well, we will prepare it like we will prepare the Champions League. Even if the competition maybe is less attractive, but it's still a European competition that everybody looks, and we will do our best. And I think our objective is to pass to the second round. Then for the opponents, I think there's a lot of good teams this year in the Europa League. You see the first spot, you got Arsenal, Chelsea, and good team Sevilla. So okay, let's hope on a good group to have beautiful games and just to enjoy. Εμείς θα προετοιμάσουμε τα παιχνίδια και θα προετοιμαστούμε για αυτή τη διοργάνωση όπως κάναμε και για τα παιχνίδια στο Champions League. Μπορεί να μην είναι τόσο ελκυστική η διοργάνωση σαν όνομα, ωστόσο είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που όλος ο κόσμος κοιτάει. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να περάσουμε από τη φάση των ομίλων, να συνεχίσουμε στη διοργάνωση. Σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους, φέτος το Europa League έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Αν δείτε, ειδικά στο πρώτο γκρουπ υπάρχει η Arsenal, η Chelsea, η Sevilla. Οπότε ελπίζω να έχουμε ένα καλό όμιλο, να γίνουν όμορφα παιχνίδια και να προχωρήσουμε στη διοργάνωση. Ανοίξει η κατηγορία των ποδοσφαιριστών που προτιμούν εύκολες ομάδες για να έρθει η πρόκριση ή προτιμάει δύσκολες ομάδες μέσα από την κόντρα με τις οποίες προφανώς γίνονται και οι διαλυτήρες. Are you the type of player that prefers to have as weakest team as possible in the draw to have a good group and qualify, or do you believe that having stronger opponents in the group stage makes you also stronger and helps you evolve? If it depends on me, I hope to have stronger teams because we play this competition first of all for this to play the best teams of Europe, and I think it's even better for us to rise our level, and I think if we have a strong group and we pass this group, it's also better for the successive parts of the tournament. Θεωρώ, αν εξαρτάται από μένα, ότι εγώ θα επέλεγα να έχουμε δυνατούς αντιπάλους, έτσι ώστε και εμείς να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να βγούμε πιο δυνατοί. Γι' αυτό συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για να αντιμετωπίσουμε τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και σε ένα τέτοιο όμιλο, αν καταφέρεις και περάσεις, είναι ακόμα καλύτερο για το επίπεδο ανταγωνιστικότητας που μπορεί να φτάσει η ομάδα. Για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. One comment about the game against Πανιόνιο. Oh, like I said before, now we have to be focused on this game because we have -2, so we have now only 1 point. So there we have to go to win if we want to have a good start of the season. And I remember last year there we had a really tough game. Even if I think we deserve to win, we draw 2-2 at the end. So it's gonna be a tough game, like all the away games in the Greece league. You have to be focused because if you're not focused in this type of games, you can have bad results. Εμείς πρέπει να είμαστε, όπως είπα, συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε -2 βαθμούς από πέρυσι, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 1 βαθμό, παρότι κερδίσαμε στην πρώτη αγωνιστική. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως δύσκολα είναι όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Πανιόνιος είναι μια καλή ομάδα και πέρσι το παιχνίδι που είχαμε στη Νέα Σμύρνη ήταν δύσκολο, αξίζαμε να κερδίσουμε. Στο τέλος είχαμε ισοπαλία 2-2, οπότε το πρέπει να κάνουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι αυτή η μετάβαση από το χθες, προχθές, στην Κυριακή, στην προσαρμογή στο ελληνικό πρωτάθλημα? How easy or difficult is this transition from European competition, from Champions League to the Greek League? Difficult, yeah, it can be difficult if you're not concentrated at 100%.
there is it's only the head. It's nothing else. It's not physical. It's not technical. It's only the head. So you have to switch direct after the game and be focused on the Greece league. And like I said, we play in the league. Panionios, it's a good game. They always finish in the top five. So I think it will be not difficult to be motivated to play this game. Μπορεί να αποδειχτεί δύσκολο αν δεν είσαι συγκεντρωμένος. Όλα έχουν να κάνουν με το μυαλό, δεν έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση ή την κούραση. Πρέπει κατευθείαν μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι να γυρίσεις στο διακόπτη και να αποσιωθήσεις στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι δεν θα είναι δύσκολο να έχουμε κίνητρο για να είμαστε συγκεντρωμένοι. Γιατί, όπως είπα και πριν, ο Πανιώνιος είναι μια πολύ καλή ομάδα που τερματίζει τις περισσότερες φορές μέσα στην πρώτη πεντάδα. Οπότε πρέπει να αποσιωθούμε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Το μεσημέρι δηλαδή ο Πάκου θα ξέρει τους αντιπάλους του σε λίγη ώρα από τώρα για τη φάση των ομίλων του Europa League. Ο Μάριλ Καντουρί, ο οποίος νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος και ο τρόπος με τον οποίο μίλησε, αλλά και το ύφος που είχε. Όσο πικρία που υπάρχει, πικρία απογοήτευση για τον αποκλεισμό, και είναι λογικό. Πικρία και ανάγκη όμως για τη συνέχεια. Ακριβώς. Αυτό είναι ένας συνδυασμός που μέσα του κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πρέπει να το θυθασέρει και να το κάνει. Με μια λέξη η οποία έχει την ιδιαίτερη σημασία της, περηφάνεια. Ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Το τι συνέβη πέρσι κοντά περίπου τέτοιο καιρό με το τι συνέβη φέτος. Ναι. Δηλαδή με τον αποκλεισμό τον οποίο υπήρξε από την όσθηση και την μη συνέχεια του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά ότι το σημερινό, αυτό που έχει ως βασικό στοιχείο συναισθήματος και ενέργειας για τη συνέχεια, είναι η περηφάνεια. Είναι αυτό το οποίο μπορεί και κάνει διαφορά. Ο ΠΑΟΚ, επειδή τα παιχνίδια του άρχισαν προς το τέλος Ιουλίου, νιώθεις πολλές φορές σαν να έχει παίξει ήδη μία σεζόν. Mm-hmm. Μία σεζόν. Είναι σχήμα υπερβολή, αλλά είναι τόσα πολλά πράγματα μαζεμένα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με παραστάσεις, με παιχνίδια, με τα ταξίδια, τις αποστολές, με τα συναισθήματα που προκαλούν πάντα τα ποδοσφαιρικά μάτς, που νιώθεις ότι έχει περάσει ένας πολύ. Δεν το βάζεις στο μυαλό σου εύκολο ότι είναι μόνο 40 ή 50 μέρες όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο και αυτό έχει αντίκτυπο άμεσο και στο συναισθηματικό κόσμο των μελών της ομάδας. Αγωνιστικά στο ρεπορτάζ εν ώψη Πανιωνίου. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Είναι λογικό ότι αυτοί που παίξανε την Τετάρτη πηγαίνουν λίγο πιο ομαλά σε σχέση με τους υπόλοιπους, με πιο χαμηλούς ρυθμούς, γιατί είναι και οι πλέον επιβαρημένοι. Δεν νομίζω ότι προέκυψε κάτι. Θα περιμένουμε και την επίσημη αναφορά του δελτίου προπόνησης από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για την Κυριακή ο κ. Λουτσέσκου. Δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών. Χθες ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση ο Άκπον, αλλά δεν φάνηκε να είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να μιλήσουμε με τον προπονητή τον κ. Λουτσέσκου, μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργο Τσονάκα. Έρχονται σιγά σιγά για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Good morning, coach. Good morning, coach. Welcome. Thank you for coming here. Thank you very much. Γεια σου, Γιώργο. Πώς σε φέρετε. Καταρχάς, είστε καλά. You're okay? Yes, yes. Ναι. Your feelings, first of all, τα συναισθήματά σας και πόσο εύκολο είναι να πάμε από το χθες στο σήμερα και στο αύριο, μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Your feelings and how easy it is to go from yesterday to today and from today to tomorrow for the next games. Yesterday we already had a training in the morning with the players that didn't play as usual. Today, more or less, we continue the work of yesterday. And tomorrow we'll have all the players, the last training before Panionios game, trying to prepare something more specific for the game. Ήδη είχαμε μια προπόνηση χθες με τους παίκτες οι οποίοι δεν παίξαν στο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Σήμερα συνεχίσαμε στο ίδιο μοτίβο. Αύριο θα έχουμε διαθέσιμους όλους τους παίκτες για να προετοιμάσουμε λίγο πιο ειδικά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο που έρχεται την Κυριακή. Θέλω να πω, νιώθει ότι έφυγαν από την ομάδα τα σημάδια αυτού του παιχνιδιού. Do you believe that the scars have left from the team, from that game? I cannot say about the players. I can say just about me. I am very conscious about the very good
period that we passed all together in these competitions, facing very tough opponents and huge experience, very nice experience. Then for this reason, I am very proud of our work, of our players. There is also this disappointment because we had a lot of hopes. We believed a lot that we could pass even Benfica. But finally, we understood that in this moment, Benfica was at a higher level than us. And it finally was a normal result, even if we are a little bit disappointed. But this is... Δεν μπορώ να μιλήσω για τους παίκτες, θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Έχω πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντική ήταν αυτή η πορεία που κάναμε, πόσο δύσκολη ήταν παράλληλα παίζοντας με αυτούς τους αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο αισθανόμαστε και μία απογοήτευση, γιατί είχαμε πιστέψει πάρα πολύ στην ενδεχόμενη πρόκριση, έχοντας αποκλείσει τους προηγούμενους αντιπάλους και πιστέψαμε ότι θα αποκλείσουμε και την Μπενφίκα σε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνουμε πως η Μπενφίκα ήταν ανώτερη σε αυτό το ζευγάρι, οπότε άξιζε περισσότερο να περάσει από εμάς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει απογοήτευση και λύπη, το αποκλείσμα. You know that it's very interesting because if this happened in a group situation, yes. We could have been already qualified before the last game, but really we were very strong opponents and playing every game decisive, knowing that every mistake would be decisive, and it was hard to go from one week to the other, playing such tough games and on the same time decisive. When I said that Benfica is at a higher level, I mean that I take into consideration everything, the experience that they have in this competition, the power, everything, the power of the league where they play. For us was the first participation. We learned that we start to improve ourselves and to build up a different experience by these games. And now, yes, we go in Europa League with our target to pass the group. Because this will give us for future experience and confidence in such kind of games. Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω για αυτό που είπα για την Μπενφίκα, ότι είναι ανώτερο επίπεδο, είναι βάση εμπειρίας, βάση της δυναμικής του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, βάση της εμπειρίας που έχει τόσο καιρό. Εμείς βρισκόμαστε από εδώ και πέρα στο Europa League με στόχο να περάσουμε πρώτα απ' όλα τον όμιλο, γιατί είναι κάτι, μια εμπειρία η οποία θα μας βοηθήσει στο να είμαστε καλύτεροι και πιο έτοιμοι και στα επόμενα προκριματικά στα οποία συμμετείχαμε πρώτη φορά μετά από καιρό, έτσι ώστε να περάσουμε. Αν το καλοσκεφτούμε, το αστείο είναι ότι αν βρισκόμασταν σε φάση ομίλων και αντιμετωπίζαμε αυτές τις ομάδες, θα είχαμε προκριθεί ήδη πριν από το τελευταίο παιχνίδι με την Μπενφίκα, και το γεγονός, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το γεγονός ότι θα έπρεπε να παίζουμε κάθε μία εβδομάδα σημαντικά παιχνίδια, στο οποίο οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για την ομάδα μας. Όλο αυτό το πράγμα έβγαλε το συμπέρασμα και τη σκέψη ότι, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, γιατί από το πρωτάθλημα θα προκύψει και ένας πιο βατός δρόμος προς τους ομίλους του Champions League. After this experience of this year and also for last year, the winning the league is a main objective now, since winning the league will guarantee PAOK a more easy path to the group stage of the Champions League. We already discussed about this subject. Συζητήσαμε ήδη για αυτό το θέμα. I don't want to come back. It's obvious. It's obvious. Obvious also in a normal situation. As was last year, we should have won the league. We were the really winners of the league, and we could have been already in the group stage of Champions League, because there is one way to play against Basel, Sparta Moscow and Benfica, and totally different for the other way. Είναι προφανές ότι αν είχαμε ότι θα είχαμε ένα διαφορετικό κομμάτι, ότι αν υπήρχε μια κανονικότητα
στο πρωτάθλημα πέρσι θα είχαμε κερδίσει εμείς, οι πραγματικοί νικητές είμαστε εμείς. Όπως επίσης είναι πολύ διαφορετικό το ζήτημα του να παίζεις με την Βασιλεία της Σπαρτάκ Μόσχας και την Μπενφίκα και να παλεύεις από τους ομίλους, ή διαφορετικό να παίζεις με όποιες ομάδες θα ήμασταν ήδη στους ομίλους του Champions League αν έχει συμβεί κάτι κανονικά. Ο Λουτσέσκου το είπε καλύτερα από οποιοδήποτε πρόξη. Πάμε ό,τι κερδίσουμε. Ελπίζω μια χαρά τα είπε. Ελπίζω να μην γίνεται κάθε Σάββατο αυτό όμως. Κάθε Παρασκευή αυτό. Εντάξει. Περίμενε λίγο, η Τρόικα τώρα ήταν, τώρα ήταν από Μπενφίκα. Έπρεπε Χρήστε, να κερδίσουμε. Διώξτε λίγο αυτό εδώ πέρα, παλικάρι μου. Αυτό εδώ κάνε τα μαγικά σου. Να το πειράξω εγώ. Εδώ είμαστε. Σωτήρης Γαλάκης μόλις τώρα έφυγε το παλικάρι. Αναστασία τον αντικατέστησε. Καλημερίζουμε Σωτήρη. Καλημερίζουμε και Αναστασία που είναι μαζί μας. Τσαλτίδης Χρήστανθος είναι εδώ πέρα. Προκάλεσε ρήγη συγκινήσεως με το άρθρο του στο Sports DNA. Όσοι δεν το διαβάσετε, δεν το διαβάσατε, κάντε το. Εγώ μέχρι ένα σημείο άγγιξα για προσωπικούς. Άντεξα. Γιατί μετά λίγο με γύρισε στα δικά μου και με επηρέασε και λίγο ψιλοκατέρευσα. Έτσι συμβαίνει. Ευχάριστα, τέλος πάντων. Έτσι συμβαίνει. Γραμμές θα ανοίξουμε όσοι προλάβουν να βγουν από πέντε κουβεντούλες. Άνοιξτε τώρα. Χρωστάμε 2-3 μηνυματάκια, 2310, 287 και 3 οκτάρια. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Μία σίτα από Σπύρο Γιαβορίδη, προσαρμόσιμη σε όλες τις πόρτες, αξίας 120 ευρώ με την προσφορά. Χωρίς κουιζάκι, τίποτα, απλά ονοματεπώνυμο και σίτα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ποιο είναι το πιο άσχετο κουτουρού παράτερο δώρο που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη από άνθρωπο σε συνάνθρωπό του? Έγινε προψέ στην πατρίδα μας, την Ελλάδα. Το πιο άσχετο δώρο που έχω δει πραγματικά. Έχουμε τρεις σωστές απαντήσεις και μία-δύο ψιλοάσχετος όσο και το δώρο. Και δίνουμε για το Street Mod Festival τρεις μονές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο. Τρεις μονές για την Κυριακή. Να διευκρινίζετε ένα σα ή ένα κι. Σίγμα α ή κάπα ύψιλον δίπλα στην λέξη φεστιβάλ. Αποστολή στο 54526. Έτσι, 54526. Γραμμές ανοιχτές 2310, 287 και 3 οκτάρια. 8, 8, 8. Μουσική, Αναστασία και πάμε, χρωστάμε και μηνυματάκια. Έτοιμο το έχεις το είπε. Ναι, έτοιμο το έχεις το όχι. Για να πηγαίνουμε. Φίλε, για Sigfursson, να σου πω κάτι εγώ. Δεν έχω ιδέα ποιος τι. Τώρα μπορεί να το δω να πεις κάποιος που έχει παίξει. Ποιος, έχει παίξει Αγγλία, Sigfursson. Αλλά μόνο... Μην μου σου τι εννοεί Sigfursson. Προφανώς όχι, έτσι. Sigfursson λες. Μόνο από το επίθετο είναι παικταράς. Είναι Ισλανδός, τέλος. Είναι παικταράς. Οκ. Okay. Καλημερίζουμε στην πόλη μας τους θρυλικούς Godfathers. Και δίνουμε... ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express στην πρώτη σωστή απάντηση, ο πρώτος που θα στείλει ή η πρώτη, ποιος σύνδεσμος ομάδας της πόλης μας είχε φέρει σε επαιτειακή του χρονιά τον Μάρκη Ραμόν για live στα γρήγορα FM κενό. Ο μόνος που θα μπορούσε να το κάνει. Στον Να, άντε τώρα με κάνεις σε μουτσόνο και δεν θέλω. Να, ξανά, με κάνεις και το ναι. Ο πρώτος σύνδεσμος ομάδας της Θεσσαλονίκης που κάλεσε τον Μάρκη Ραμόν για live και είχε γίνει χαμός σε επαιτειακή του χρονιά. Απαντά σωστά, ο πρώτος κερδίζει γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Άλλο, δεν εστερώ το άλλο το διαγωνισμό, δεν πειράζω τα άλλα γυαλιά, έτσι. Μην πει κανείς ότι εγώ τη φταίω που δεν το... Ο πρώτος τώρα, FM κενό, το ονοματεπώνυμό του, τον σύνδεσμο. Παίζε, φίλε, τώρα, αποστολή στο 54526. Πες μου, όσο και αν προσπαθώ να είμαι ήρεμος αυτές τις μέρες, δηλαδή, ναι. Τσίπρας. Τα πρέπει κανάλια να όλα. Να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών. Πρέπει ο πρωθυπουργός που στη θητεία του κάηκαν 97 και πνίγηκαν 50. Δεν έφταιγε γι' αυτό αυτός. Ούτε γι' αυτό. Τα εγκλήματα της μεταπολίτευσης. Ο ένφια μου ήρθε τέτοιο. Και της 60. Μου ήρθε στο βαθύλακο πιο φθηνό. 58% κάτω είμαι. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Να πανηγυρίσω που δίνω λιγότερο ενίκιο για το σπίτι μου. Ευχαριστώ. Ναι. Αλέξη, να είσαι καλά. Την ίδια στιγμή μου ήρθε πενταπλάσια εφορία με τα ίδια εισόδημα. Εμένα 58% κάτω, μίκρινε αντικειμενική αυτού που μένω. Ναι, ξαναλέω. Ναι. Μου ήρθε πενταπλάσια εφορία με το ίδιο εισόδημα. Ναι. Τι ναι. Εγώ τι να σου πω, τι φταίω. Και την ίδια μου κόβει 100 ευρώ από το ένφια και μου βάζει 700 στην εφορία. Ναι. Με τα ίδια δεδομένα. Όσο για την ασφάλεια, ναι. Θέλω να το βάλω θέμα την ερχόμενη εβδομάδα όμως. Νιώθεις. Κοίταξε, ήσυχος... αν παίρνουμε το δώρο αυτό που έδωσε αυτό το ένα στον άλλον που λες αυτό κτλ. Ναι. Που είναι το quiz της εκπομπής ναι. σου. Ναι. Θα είμαστε ασφαλείς. Ναι. Με αυτό το δώρο. Αν έχουμε όλοι από ένα σπίτι μας. Ναι.
από εβδομάδα η ερώτηση αν νιώθεις ασφαλής με Όλγα και Κατερίνα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, προστασίας του πολίτη. Εντάξει, λέω, αν. Όλγα, Γεροβασίλη, ναι, και Κατερίνα Παπακώστα. Άιντε ρε Κατερίνα, γυναικάρα, ορίστε. Καλημέρα. Ντού θα φας. Καλημέρα. Ντού θα τα παιδιά. Αυτό μια χαρά τα παιδιά φαίνονται οι άνθρωποι. Ναι. Παιδιά, γραμμές ανοιχτές. Το είπαμε. 23-10-287. Έφυγε όλος ο κόσμος τον Λουτσέσκου, ρε φίλε. Ναι. Έφυγε όλος ο κόσμος. Και τον Ελ Καντουρί. Ποιος Καντουρί τώρα. 23-10. Τον έχει ο Μπρούνο Γκάμα για πρωινό. Για πρωινό τον έχει. Στα κορφλέξ μέσα. Και μέσα και έξω. 23-10. Πριν από λίγο αγιασμός στο Ρήσιο. Ναι. Να σου πάνω καλά. 287-888. Έχει είδηση. Mm. Ο πατέρας που διεξήγαγε τον αγιασμό, δεν ξέρω το κατάλληλο ρήμα, μάλλον δεν είναι. Ναι. Ευχήθηκε να πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα. Και ο Θεός μαζί μου είναι, να ξέρεις. Κάτσε, πάντου ξανά, ευχήθηκε ο ιερέας. Πέρσι ο ίδιος ήταν και είπε... Παιδιά, με την άνοδο. Δεν είπε να πάρει το πρωτάθλημα στη Β' Εθνική, με την άνοδο. Ναι. Σαν σου λέει, δεν κάνουν για πρώτη αυτή. Να πάρει το πρωτάθλημα. Το όνομα του πατέρα το έχουμε. Άρης. Πατέρας Άρης. Πατήρ Άρης. Πατήρ Άρης. Αλήθεια, λες τώρα. Αριστίδης. Ναι, δεν ξέρω, είναι αυτό. Στην ουσία ξένη έτσι το λένε όμως. Σήμα τρελά. Στην ουσία ξένη. Κοίταξε, συνήθως στο Χαριλάο αυτό τι έκανε. Πιθανό να είναι ο πατήρ Άρης. Πού είσαι. Εσένα σε έχουμε βάλει ούτως ή άλλως που στέλνει την απάντηση. Πάμε στη γραμμή. Yeah. Πάμε. 496. Εσένα σε έχουμε μπαίνει στην κλήρωση ούτως ή άλλως με την απάντηση από το άλλο. Ακόμη τρέχει και παιδιά κοιμάστε. Εσύ γραμμή περιμένει. Σταμάτα. Πάμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας, όνομα και ομάδα, φίλε. Αντώνης Πτολεμαϊδα Άρης. Αντώνης Πτολεμαϊδα, οπαδός του Άρη. Έχουμε καλημέρα, Αντώνη. Έχουμε 5 λεπτά την επόμενη εκπομπή λόγω Λουτσέσκου, να ξέρεις. Εδώ και 5 θα κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να πω συλληπιτήρια στον κύριο Τσαλτίδη. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και τη μητέρα σας από κοντά. Να είσαι καλά. Εντάξει. Αυτό το τελευταίο μετράει πολύ, ναι, αυτό που είπες. Ναι, και τη μητέρα σας από κοντά. Είδα χθες ένα βιντεάκι με την παρουσίαση του... Θυμήστε μου, του... Σιώπη. Του Σιώπη, Σιώπη. Α, του Μανώλη, του Σιώπη. Μάλιστα, μάλιστα. Με προβλημάτισε αυτό που έβλεπα από πίσω, το background. Έχετε κάποια ενημέρωση να μας κάνετε, κάποια πληροφόρηση? Τι background? Επειδή και εγώ, όπως και εκατομμύρια ακροατές μας, δεν γνωρίζουμε το background, ποιο ήταν τη παρουσίαση του Μανώλη του Σιώπη. Ποιο ήταν, εμπειρία? Έδειχνε το Σιώπη να κάνει τις γνωστές φιγούρες, ας το πούμε έτσι, μέσα στο Βικελίδης. Αν αναλογιστούμε ότι θα παίξουμε σε 2 εβδομάδες, θα σε καλή κατάσταση. Θα είναι σε καλή κατάσταση, αυτή είναι η εκτίμησή σας. Εάν σε 2 εβδομάδες θα παίξουμε. Οπότε, όχι σε 2, ψέματα. Όχι σε 2 εβδομάδες. Σε παραπάνω. Έχει διακοπή, έτσι δεν είναι? Έχει διακοπή, μπράβο. Άρα, κοίταξε, εγώ το είδα σε πολύ καλύτερη κατάσταση σχέση με πριν. Πριν 2 εβδομάδες, 3. Άρα θεωρώ και εικάζω, χωρίς να είμαι γεωπόνος, ότι θα είναι έτοιμο. Αυτό λένε. Τώρα τι να σου πω, δεν έχω γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Συγγνώμη, έκανε τσιλικάκια και τέτοια ο Σιώπης με τη λέξη. Έκανε μια συνέντευξη στο Άρη στη Δύρε, παιδί μου, και τον βάλαν και έκανε και 5-6 με την μπάλα. Ναι, τσιλικάκια. Αυτό που λένε. Με τη λίτια και τέτοια. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, okay. ναι. Ήταν λίγο μεγάλο το σορτσάκι που του δώσανε εν τω μεταξύ. Δηλαδή κολυμπούσε λίγο στο σορτσάκι. Πεκτούρα. Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Είναι καλή μεταγραφή. Είναι καλή μεταγραφή. Εντάξει, είναι μια καλή μεταγραφή και νομίζω θα αποδώσει. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι το μεγάλο στοίχημα στον Άρη είναι φέτος κατά πόσο ο προπονητής μας θα μπορέσει να διαχειριστεί τόσους πολλούς παίχτες, οι οποίοι έμεσα, δεν ξέρω, ο καθένας προφανώς δουλεύει και για τον εαυτό του. Αν αυτή την κρίνια με προβληματίζει. Αν θα μπορέσει να κάνει ένα rotation και αν από το πρόσωπό του πηγάσει αυτός ο σεβασμός που θα αναγκάσει τους υπόλοιπους παίχτες, αυτούς που είναι εκτός, ας το πούμε έτσι, να είναι πρόθυμοι όταν τους ζητηθεί να βοηθήσουν την ομάδα μας. Έχω αυτόν τον προβληματισμό. Ναι. Μόνο αυτό ήθελα έτσι να σας πω. Αντώνη, αν επιτρέπετε επαγγελματικά, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε, αν θες το λες. Είμαι εκπαιδευτικός. Α, εντάξει. Είμαι εκπαιδευτικό μαρτύρα. Εξού και το πηγάσει ο σεβασμός και όλα αυτά, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Εντάξει, με δικαιώνεις. Έχεις και πολλά χαιρετίσματα από τα ρόδα της ερήμου, εντάξει. Λατρεμένη, δώσ' πολλά φιλιά. Λατρεμένα τα παιδιά όλα. Ο Βασίλης, ο Δώρος. Είδα την κόρη, εσύ, είδα την κόρη του Δώρου. Τη γνώρισα στα Γιάννα, τώρα την Άννη, λιποθύμησα.
Λέει η κόρη του Δόρου είμαι. Μαριέ, Μαριέ, εμάς τα μυαλά μας είναι εκεί που είναι, αλλά η ηλικία των παιδιών μας μας θυμίζει μερικά πράγματα ότι πρέπει να είμαστε διαφορετικοί σε ορισμένα πράγματα. Μπράβο, εντάξει. Δηλαδή τώρα ας πούμε η κόρη του Δώρου ή η δικιά μου κόρη όταν είναι 18-19, αυτό κάτι γράφει και στο κοντέρτο δικό μου. Μπράβο, οπότε ναι. Εντάξει. Λατρεμένα παιδιά, υπέροχα παιδιά όλοι και αγαπημένη Τολεμαίδα. Είχα πολλά παιδιά και, και αγόρια, κορίτσια, φίλους, φίλες, χαθήκαμε, εντάξει, ναι. Και δεν θέλω να πικάρω κανέναν, απλώς θα ήθελα λίγο να μου πείτε πώς πήγαν οι κυπριακές ομάδες χθες. Οι κυπριακές. Μία κυπριακή ομάδα απέκλεισε το μεγαθύριο, τη Βασιλεία. Ναι. Την ομάδα των 7 θαλασσών. Για αυτή την Κυπριακή ήθελα να πω. Ποια η Λάρνακα. Ο Απόλλων Λεμεσού. Ο Απόλλων Λεμεσού, μπράβο, ναι. Ο Απόλλων Λεμεσού, ναι. Απέκλεισε τη Βασιλεία, ναι. Απέκλεισε τη Βασιλεία. Μάλιστα. Ναι. Okay. Okay. Να είσαι καλά. Εντάξει, καλημέρα σας. Να είσαι καλά, φιλιά στην Τολεμαίδα. Σκέφτεσαι ο Μάνταλος να κερδίσει την Μπενφίκα. Τι έχει να γίνει. Πώς τα φέρνει η τέτοια ζωή. Ζω γι' αυτό. Ζω γι' αυτό. Καλημέρα μάγκες. Σωστό, ναι. Α, ο 007 δεν μπαίνει, δεν θέλει να μπει. Όταν ήταν ο Τόμ να πάρει τον Άρη, μας τα έκαναν τσουρέκια. Σωστό. Τώρα Αλέξη. Μάριε, θέλουμε προσκλήσεις, Πέγγι Ζήνα. Έχει δίκιο. Μόνο Ήρα, λέει ο Πίξι Λάξ. Τον καλημερίζουμε. Έχει δίκιο ο φίλος. Τον καλημερίζουμε. Μόνο που ο Τόμ ήθελε να αγοράσει τον Άρη από τον Καρυπίδη. Ναι. Εδώ είναι μετοχικό κεφάλαιο. Ναι. Πας, τα βάζεις και παίρνεις την ομάδα. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο απλή η διαδικασία και δεν χρειάζεται ούτε 3, ούτε 5, ούτε 15 εκατομμύρια. Χρειάζεται 320 χιλιαρικάκια. Ναι, ναι. Όταν το είχα μια αίσθηση λέει... ότι ο Αιγύπτιος θα τον πάρει τελικά. Ναι. Να ξέρεις. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι. Ο Σορούρ. Ναι. Τώρα ο Τόμ πώς γίνεται να θέλει να πάρει την Παϊρακλής και να είναι στον Ερασιτέχνη Άρη μέγας χορηγός. Ναι. Αχ, όταν το είχα ακούσει λέει είχα ξενερώσει γιατί δεν πήγα. Δεν διαβάζω ποιος είχε, το καταλάβει ο κόσμος. Πού δεν πήγε. Δεν είχε πάει στον Μάρκη Ραμόν για ευνόητους λόγους. Πολλοί δεν πήγανε για ευνόητους λόγους. Ναι. Εντάξει, εκεί πέρα, εννοείται. Γενικά είναι... ο Τόμ είναι παρωμένος, δεν και καλά, θέλει ομάδα ποδοσφαίρου. Ναι. Ναι. Άκουσα ας πούμε, από άτομο που λίγο κάτι έχει μιλήσει μαζί του τα λοιπά. Ο Τόμ, θέλει ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν έχει λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Ο ίδιος λέει ότι έχει πολλά χρήματα κτλ. Τον Άρη τον βοήθησε πέρσι. Περίπου 130.000 ευρώ πήρε ο Άρης με τη χορηγία που έβαλε. Ναι. Ένα πενταράκι θα πάρει και ο Ερασιτέχνης. Έχει ζητήσει να πάρει και μία σουίτα. Το αν θα την πάρει όχι εξαρτάται από το αν θα την κλείσει, αν θα την πληρώσει δηλαδή. Γιατί ακόμα δεν έχει διευθυνθεί αυτό το θέμα. Από εκεί και έπειτα δεν ξέρω το κατά πόσο θα θέλει να έχει σουίτα στον Άρη. Και να είναι, και στο... να είναι στον Ηρακλή. Εντάξει, μπορεί να θέλει ο άνθρωπος. Αλλά... Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν είναι καλό για την εικόνα του να θέλει να κάνει μια χορηγία με την προϋπόθεση ότι θα παίρνουμε και τον Κανακούδη στην ομάδα. Άξι, okay. Αυτό. Άξι. Πάμε, περιμένει γραμμή. Δύο γραμμές. Καλημέρα. Πάμε, να είστε λίγο περιτικοί, σύντομοι. Καλημέρα. Έλα, Ζιζού εδώ. Καλημέρα, Ζιζού, αγαπημένη. Καλημέρα. Ο παδός του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Η μοναδική ομάδα χωρίς ρόστερ σε όλες τις κατηγορίες είσαι. Τι καλά κάνεις. 7 παίκτες έχεις αυτή τη στιγμή. Και με 7 κλαρίνα θα κάνεις όταν θα είσαι τα παίκτες. Εμείς θα τα κάνουμε τα κλαρίνα. Έβγαλες γλώσσα τώρα. Εγώ έβγαλα γλώσσα που μας έπαινες πέρσι και μας έλεγες να μας ρίχνεις 3-0. Ξέρεις, εγώ τους άλλους συγχαμένους μπορεί να μην τους γουστάρω, αλλά το δίκιο. Πήγες φίλησες στο δαχτυλίδι του χοντρού τώρα και έβγαλες γλώσσα. Αυτά που κάναν οι άλλοι τώρα. Ο Άρης τελικά ποιον είναι ο φίλης, του Μελισανίδη ή του Χοντρού. Αλλού, να σου πω, και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης και ο Ιβανάκης, όταν θα έρθουν στο Βικελίδης, θα δεις ποιανού δαχτυλίδι έχω φιλήσει. Μακάρι εκεί θα είναι. Είναι δύσκολα, με αυτά που λες δεν θα είσαι εκεί, θα πετάς από πάνω από τις σουίτες. Εγώ έχω αλεξίπτωτο. Εγώ ήμουν ο πρώτος όταν όλοι οι Αριανοί... Ναι, εσύ ήσουν ο πρώτος που πέρσι μας έλεγες να μας ρίξεις τρίμπαλα. Ερίβερε, δεν πειράζει, έπεσα έξω μια φορά. Α, μια φορά. Άκου, ήμουν ο πρώτος. Επίσης υμνούσες τον Καλαϊτζίδη και τώρα έκανες κολοτούμπα. Τι έκανα? Κολοτούμπα. Εγώ δεν θέλω να δεν θέλω όπως και πέρσι. Δεν θέλω να χάσει ούτε δραχμή ο άνθρωπος. Πώς να μην χάσει δραχμή, αφού έβαλε λεφτά στον Απόλλωνα, πώς δεν θα χάσει. Ναι. Με αυτή την ομάδα που έκανε, που είχε μέσο όρο ηλικίας 38 χρονών. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, να κάνεις κριτική.
Πώ κάνω εγώ στον Άρη συνέχεια. Ελα Μαρία. Θα το στηρίξουμε τον άνθρωπο. Sorry Κυριάκο, sorry για αυτό που είπε Κυριάκο. Ξέρω τι αυτό θα πάρουμε, θα πάμε, θα πάρουμε το διαρκές μας και θα είμαστε. Σε ποια ομάδα. Με τους 7 παίχτες. Έχεις αντιληφθεί ότι έτσι που πας δεν θα κατέβεις στο πρωτάθλημα, το έχεις καταλάβει, εκτός αν σε σώσει ο Μέγας Μπαλτίδης. Η μόνη σου ελπίδα είναι ο Μέγας Μπαλτίδης, να ξέρεις. Άκου λίγο. Τι άκου, εγώ να ακούσω που αντί να δώσετε την ομάδα στον Μπαλτίδη, κάθεστε και κάνετε τσιριμόνιες. Άκου λίγο. Τι να ακούσω, τα διέλυσες όλα, τον ερασιτέχνη, αυτά όλα τα πάντα τα διέλυσες. Σε ένα χρόνο μέσα έκανες ό,τι έκανε να κάνει ο Άρης 10 χρόνια. Ιδέα δεν έχεις, ο ερασιτέχνης. Στον Μπαλτίδη είναι ο ερασιτέχνης, σώθηκε. Ο ερασιτέχνης χτίζει μια ομάδα που σε 3 χρόνια από αυτούς τους παίχτες θα είμαστε UEFA. Από πού θα ξεκινήσεις, θα παίξεις με το Σμιχναϊκό. Θα σου πω κάτι, με τα συγχωρήσεως, Σικεμέ Καντάρ και η Τρίτη Εθνική. Α. Γιατί. Εδώ στην Αλφα θα ανέβαινες. Κάτι έκανες, δεν ακούγομαι καλά. Ναι. Με τον Κυρτάκη. Πόπο, Ζιζού, δεν ακούγεσαι με τίποτα, αδερφέ. Συγγνώμη, έχω τα ακουστικά μέσα. Δεν σ' ακούω, είναι φιαλτικό. Είναι φιαλτικό. Ακούγεσαι χειρότερα από το ρόστρο του Απόλλωνα, που ειλικρινά, πραγματικά σου μιλώ. Με την ομάδα Τρίτη Εθνική, ωραία. Με τον Κυρτάκη τον Παλτίδη, ναι, ναι. Και θα πάμε UEFA. Α, UEFA. Dings, boing. Ωραία. Έγινε, Ζιζού, καλημέρα, γόρι μου. Φιλιά σε όλον τον ποντιακό ελληνισμό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έχουμε και ανταπόκριση από πολύ 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 καλή φίλη που άτι δύο Χρύσανθος θα του φύγει η ψυχή για το live του Μάριου Φραγκούλη εψιά το βράδυ που δεν πήγαμε. Πού πάμε είναι στο φίλη όμως, φέρ την να τη δω. Από το κέντρο είναι. Εδώ στο κέντρο, δίπλα μας δηλαδή. Κοπέλα, στο κέντρο. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις φίλε. Manchester United, Γιώργος. Γιώργος, ο παδός της Manchester United. Θα, ναι. Φίλε, αυτή η Μπέρλι που έχασε 30 ευκαιρίες χθες, θα μας κάνει κανένα 3-1 την Κυριακή, να ξέρει. Αφού το τρίμπαλο το έχετε μέσα. Άμα το δούμε και αυτό με τίποτα, δεν πιστεύω. Βρε, κρατήσου! Από τρίμπαλο σε τρίμπαλο πας. Θα ακούσει κανένα χατρίκο Βόξ, ας πούμε ο Μπάρνς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φεύγει ο Μουρίνιο την Κυριακή. Ναι. Ούτε σε εστία του ράγκμπι δεν βάζουν αυτήν την κολάστο, δεν ξέχνα το. Με εμάς όλοι βάζουν. Καλό. Δεν θα βάλουν. Μαριέ. Για τον Λουτσέσκου, για τα αγγλικά του κάτι, είχες πει, τι είχες πει. Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη στα αγγλικά από τον Λουτσέσκου. Εμένα είναι μία. Να την πω. Πες την. Μαριέ, νομίζω mentality. Όχι, mentality. Είναι η δεύτερη. Mentality. Είναι η δεύτερη. Όχι, για πες εσύ Γιώργο. Νομίζω είναι δύο οι λέξεις. Είναι title και impossible. Title και impossible. Ναι. Κοίταξε, όλες είναι, όλες. Όχι, να την πω. Δεν είναι. Όχι, να την πω. Okay, και αυτές που λες και το mentality που λέει ο Χρύσανθος. Αλλά να την πω ποια είναι. Δηλαδή, κάθε φορά που τη λέει, αν μου πει δίνε 10 ευρώ, ας τη λέει 10 φορές τη μέρα και να την ακούω. Τα δίνεις 100. Unfortunately. Όταν λέει unfortunately, δηλαδή, ρε φίλε, ξαπλώνω. Και επίσης, πού αυτοκτόνησαν προψέ που κάνει δηλώσεις ακριβώς μετά τον αγώνα, όλοι οι καθηγητές αγγλικής φιλολογίας ναι, που αυτοκτόνησαν. Κανένα δύο ωραία. Ναι. Εκεί Μάρι δεν μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος. We made too much errors. Too much errors. Όχι too many mistakes. Σταμάτα, έρχεται ο Κόλκας, σταμάτα. Τι, ο Κόλκας ζει για τέτοια, ρίσαι ο Κόλκας. Έρχεται ο Κόλκας, και είναι και ευγενικός, δεν βρίζει ούτε μάνες στο σπίτι. Ο κύριος Λάθη, ο κύριος Δώρα είναι ο Κόλκας, έτσι το λέμε. Λάθη και Δώρα. Λάθη και Δώρα. Ναι, αυτές τις λέξεις δεν λέει όποτε χάνει ο ΠΑΟΚ. Λάθη και Δώρα. Α, ναι. Λάθη και Δώρα. Ναι. Έγινε παιδιά, καλή συνέχεια. Γιώργο, πολύ ευχάριστη παρουσία σου, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, τις έριξε η Αναστασία. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Ακόμη 5 λεπτά έχουμε. Γραμμή, μπορεί να βγει κι άλλος. 2-3-10-2-87-8-8-8. Για Πέγκυζίνα δεν ξέρω. Θα δίνουμε προσκλήσεις για το live του Γιάννη Πάριου την Τρίτη. Και την Δευτέρα προσκλήσεις. Πέγκυζίνα που είναι στο Ρίτζες. Λογικά για το Αγαμέμνον. Με Γιάννη Στάνκογλου και Μαρία Πρωτόπαπα. Η Πέγκυζίνα είναι στο Ρίτζενσι. Εκεί είναι. Από, τώρα στο Ρίτζενσι. Τώρα από με τον καιρό αυτό. Από σήμερα. Σοβαρά. Ο καιρός, γιατί τι έχει ο καιρός. Ανοιχτό είναι. Α, το ανοιχτό. Ωραίο, επειδή ο καιρός είναι καλοκαίρι, αυτό λέω. Είσαι καθυστερημένος. Ρε παλικάρι μου. Πας στην αίθουσα Βεργίνα, βάζει το air condition,
Και ακούς πέγγιζίνα. Καλά, όχι, εγώ έλεγα θα βάλουν και θα βγάζει ζεστό αέρα, θα βγάζει ζέστα. Δηλαδή μόνο στα ανοιχτά πηγαίνεις το καλοκαίρι εσύ. Σινεμά πας μόνο ανοιχτό. Το φεστιβάλ κινηματογράφου έγινε ανοιχτό. Μιλάμε για βλάκα έτσι. Μη είπε βλάκα. Νοέμβριο είναι εκείνο. Μη είπε βλάκα. Τι να σε πω, ρε, περίμενε λιγάκι. Ακόμη και σινεμά τώρα είναι ανοιχτά όλα τα θερινά. Θέλω να σου πω. Σε ποιο θερινό σινεμά έχει πάει τελευταία? Φέτος ούτε μισή φορά λόγω παγκοσμίου κυπέλου. Πέρσι πήγα το λιγότερο 10 φορές. Σε ανοιχτά τα βλέπεις το παγκόσμιο κύπελο? Σε ανοιχτές καφετέρειες? Αναστασία, ειλικρινά σε παρακαλώ πολύ. Να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Δεν υπάρχει. Δεν θα τελειώσει. Βρε παλικάρι μου. Είναι χειρότερος από Δευτέρα. Ο Πάριος, πού τραγουδάει? Ο Πάριος. Ναι. Στο Πάρις Χολ. Στο θέατρο Δάσους. Θέλω να σου πω, ο καιρός τραβάει. Πέγγι Ζήνα, έτσι. Πέγγι Ζήνα είναι στο θέατρο Βεργίνα. Στο Ρίτσι ναι. Καζίνο. Δεν τραβάει για έξω. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Θα πας. Απίστευτο. Στη Ζήνα, όχι. Πρόσκληση. Όχι. Αν και έχει κάνει στροφή στην ποιότητα αυτή. Σ' αρέσει? Όχι. Ποτέ δεν μ' άρεσε. Ποτέ δεν μ' άρεσε. Θα πάω εγώ. Αλλά έχει κάνει τρελή στροφή. Να δίνουμε. Κανόνισε να δίνουμε. Χρόνο τέτοια εποχή. Ωραία. Κανόνισε να δίνουμε προσκλήσει. Τι? Κανόνισε να δίνουμε προσκλήσει. Κανόνισε να δίνουμε προσκλήσει. Για Πάριο θα δίνουμε. Στάνταρ αυτό για Γιάννη Πάριο. Γιάννη Πάριο. Εντάξει. Επίσης να πω ότι ο επιχειρηματίας που φέρνει τον Γιάννη τον Πάριο. Που όχι το φέρνει, που κάνει όλο το tour του αυτό στην Ελλάδα, το Πανελλήνιο, και με τον οποίο έχουμε άψη συνεργασία και στα θεατρικά του και στα live, θα δώσει διπλές προσκλήσεις σε όλους τους ποδοσφαιριστάς του Δικεφάλου του Βορρά στα VIP να πάνε στο Γιάννη τον Πάριο. Την Τρίτη. Νομίζω ότι ο Μάτος, για παράδειγμα, ή ο Ελκαντουρί θα συγκινηθούν πραγματικά. Αυτοί δεν πάνε στον Πάριο. Ακούγοντας τους στίχους του Γιάννη του Πάριο. Πάνε αλλού. Ναι. Δεν υπήρξε καμία ακούγεται απάντηση. Αυτά εδώ όμως, αν είσαι καλή ηχολήπτρια, αυτά κόβεις. Πρέπει να τα κόβεις. Σωστό. Όταν τα κόβεις, να δηλαδή ακούγεται κανονικά, αλλά να καλύπτονται αυτά. Δηλαδή, όλα όσα λέει ο Μάριος, ξέρεις τι είναι. Ναι. Τώρα ο ακροατής χαίρεται. Ακούει, σου λέει τι ωραία, τι ποιότητα. Άκουσε λίγο ποιότητα. Ναι. Τελείωσε με τα quiz σου, έβγαλε τους νικητές σου. Νικητές έτοιμος σου έχω εγώ. Τους έχεις. Εγώ περιμένω πως υπάρχει ένας ακροατής. Θες να τους πεις στους νικητές σου για να φύγουμε σιγά. Παίρνουμε και άλλα λεπτά από το ΠΑΟ. Όχι. Όχι. Έχω ραντεβού. Ωραία. Λοιπόν. Θα μας πει ο Κόλλης για το ραντεβού του Μαρινάκη. Συνάντηση. Θα μας πούνε αν ισχύει ή όχι. Του Ιβάν με το τέτοιο. Εντάξει. Ιβάν Μαρινάκης. Δεν έχει διαψευστεί, έχει διαψευστεί. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν έχει γίνει. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, βασικό θέμα της εκπομπής του σήμερα. Κανονικά βασικό. Η δικιά μας. Τη δικιά του. Είναι θέμα ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έλεος. Όχι, ρε φίλε, γιατί να είναι. Εντάξει, θα μας πούνε. Αν ισχύει ή δεν ισχύει. Μπορεί να είναι ψέματα. Okay. Αν είναι ψέματα, θα το κατακεραυνώσουν. Γιατί αν είναι ψέματα, προφανώς υπάρχει δόλος για να λέγεται κάτι τέτοιο. Φίλε, η δικιά σου. Αν δεν είναι ψέματα, ας μας πούν γιατί έχουμε συνηθίσει να βρίζουμε μια ζωή τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε συνηθίσει. Ας μας πούν τι έγινε. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω αν έγινε το ραντεβού, ούτε έχω καμία πληροφόρηση ότι έγινε ή δεν έγινε. Αυτή η δικιά σου αρχίζει. Α, να πω ότι το μας ενημερώνει η φίλη, δεν λέω το όνομά της. Α, να το πω, να το πω. Η φίλη μας η Κέλλη, η ρεπόρτερ της εκπομπής επί των καλλιτεχνικών, λέει, ρεπόρτερ Κέλλη, η συναυλία του Φραγκούλη πάντως ήταν εξαιρετική. Στο θέατρο δεν έπεφτε καρφίτσα και η ορχήστρα των 50 ατόμων μας καθήλωσε. Καλημέρα σας. Κέλλη, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σου πω, Κέλλη, ότι χθες έχασα περίπου 1,5 κιλό. Χτυπιόμουν εκεί. Δίπλα ένα αγοράκι, ήρθε μπροστά μου ένα πανύψιλο αγοράκι, Αναστασία. Γερόνα το παιδί. Γύρω στο ρεσί να ήταν το παιδί το πολύ πρώτη ηλικίου. Το πολύ. 1,90. Να είναι γερό. Λέω, ρε παλικαράκι μου, λίγο κάνεις έτσι να σε παρακαλώ πολύ. Γιατί. Σας παρακαλώ, λέει, ναι, ναι. Γιατί λέω, περιμένω τόση ώρα για να τους δω, τους λατρεύω τους bad movies. Μου λέει, βάλε, να κλείσουμε με bad movies. Η αυτοκρατορία των δηλών. Αναστασία, bad movies. Η αυτοκρατορία των δηλών. Να κλείσουμε έτσι. Οι οποίοι δεν τσακίσανε. Πάρτι καταιγιστικό, χωρίς ανάσα. 55 λεπτά χωρίς ανάσα. Τελείωτο. Να καλά τα παιδιά, πάλι έχασα ένα κιλό. Απλά πήγα μετά σπίτι και τι έφαγα, κάτι. Όχι, γιαουρτάκι έφαγα, μωρέ. Γιαουρτάκι θέρμισα γελαδινό. Μην το κάνουμε τώρα. Και του λέω παλικά, λίγο, ναι, και εγώ λέει, έχετε δίκιο, είμαι ψηλό. Λίγο για να του δω, αλλά ναι, περάστε, λέει και τα λοιπά. Λέω, ναι, να είσαι καλά, αγόρι μου. Ωραία. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δίνουμε τους νικητές. Το κομμάτι το βρήκες σαν αστεία. Άντε, πάμε, δώσε. Έχω εδώ πέρα τον αγαπημένο μου, την καψούρα μου, τον πιο γνωστό ασιάτη οπαδό του ΠΑΟΚ, τον Τρέγια. Ο πιο γνωστός ασιάτης οπαδό του ΠΑΟΚ. Παλουκάρια, bad movies, να είστε καλά, ρε παιδιά. Να μας κάνετε ένα υδρό να χάνουμε κιλά. Μπράβο. Αφιερωμένο στα παιδιά που χτυπιόμασταν μαζί έψε το βράδυ στο Fix Open Air. Λοιπόν, ευχαριστώ την Αναστασία.
την Σούπερ Αναστασία που ήταν και σήμερα μαζί μας με το κλείσιμο. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend.